Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθες, ρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος, Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε. Φοβερές εικόνες εκεί το Μετρόπολης. Μιλάμε εδώ. Καθοδόν Αλέξης Κούγιας για Μεσολόγγι. Μιλάει με γιατρό Ηρακλειδέα. Χρειαμβευτής. Πρέπει να κάνεις του χρόνου να βελτιώσεις αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και υποδομές. Συμβουλές γιατρού στον Κούγια τώρα απευθείας. Έτσι δεν υπάρχει. Σε μαύρο χάλι είναι. Εντάξει, θα τα κάνουμε, ρε. Θα κάνει ο Αλέξης. Γιατρέ, καλά, πόσο κυνηγάς εκεί πέρα? Ναι. Μήπως. Εντάξει, λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό ταξίδι. Άντε, θα κατεφέρω τον εδώ. Άντε, καλό ταξίδι. Άντε, εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραίος. Τελείωσες. Οδηγάει. Εσύ είσαι 67. Είσαι 67. Έχει τόσο έντονε δραστηριότητε επαγγελματική. Τον είδα σήμερα τον Αλέξη. Εκεί, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Ναι. Ότι ήταν ο αναμορφωτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Μίλησε ότι βρήκε μια ομάδα με ένα μόνο δελτίο και 14 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Είναι ένα πανέξυπνο άνθρωπο, γιατί εκμεταλλεύτηκε τη διάταξη την ευρυγετική του κ. Βενιζέλου και έκανε μια νέα ομάδα από την αρχή στη ΓΑΜΑ Εθνική με νέο αφημί. Όπω και πάρα πολλοί άλλοι. Είχε προπονητή Γατζάρα τότε. Δεν θυμάμαι στη ΓΑΜΑ Εθνική, ξεκίνησε με Φυρό.
Ναι. Αναφέρθηκε στο θρυλικό παιχνίδι με τον Παθρακικό, ναι, με τις μάσκες που φορούσαν όλοι στην Κομωτινή το 1-1, ναι, που έφερε την άνοδο στη Β' Εθνική. Μάσκες. Μίλησε μετά για τη σεζόν 2-6-2-7, όπου είχε συναντηθεί η ομάδα του Πας Γιάννα με την ΑΕΛ στους ημιτελικούς, με δύο νίκες είχε προχωρήσει τη θεσσαλική ομάδα στον τελικό που κέρδισε. Για να δρομή, κάνουμε να πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζουν και οι ομάδες της περιφέρειας μια έτσι μνήμα. Και ο Κώστας μετά. Δεν πειράζει. Α, η εκπομπή και αυτή. Το ότι μιλάς δημοσίως στον αέρα με έναν άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Κούγιας, όπως και να το κάνουμε, είναι αναγνωρίσιμος από όλη την κοινότητα την ποδοσφαιρική στην Ελλάδα. Είναι τιμή. Όχι, να μιλήσουμε για το Μυροβορίδη και το Καρυπίδη, ο οποίος. Εντάξει, έχουμε έναν Άρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να πείσει ότι είναι το απλό του φαβορί. Πώς που, τι. Καλύτερη σου λέω το γιατρό. Θα πάμε Πασεραϊκός Άρης, γιατρέ. Έχει Ξάνθη εκείνη την ώρα, μας το χάλασε. Ή θα πας Ξάνθη. Τώρα πες. Δίλημα μεγάλο πάντα. Την ίδια ώρα παίζει Πασεραϊκός Άρης. Παίζει Ξάνθη Κέρκυρα. Παίζει Ξάνθη Κέρκυρα. Νομίζω ότι η ομάδα μας παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στο Λεβαδιακό που αν το κερδίσουμε. Δεν σώζομαστε, κοιτάμε και την πέμπτη θέση. Την κρίφο κοιτάμε. Είμαστε τρεις πόντους κάτω από την πέμπτη θέση και έχουμε ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα στην έδρα μας. Έχουμε ομάδες όπως είναι ο Πανετολικός, η Κέρκυρα, ο Απόλλωνας, η Λάρισα και τα Γιάννενα. Και ενδιάμεσα έχουμε δύο παιχνίδια εκτός έδρας πολύ κρίσιμα με την Τρίπολη και τον Πανιόνιο. Ναι. Οι οποίοι είναι οι άμεσοι συνταγωνιστές στην πέμπτη θέση. Έλα μου, ποια πέμπτη θέση τώρα, εντάξει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι τιμητικό, είναι ένα στόχο. Πήγε στο Καραϊσκά και άνοιξε τα πόδια να πούμε. Σβάρνα δεξί μπακ, Μπελιόπουλος. Κοίταξε, η ομάδα κουβαλάει και τιμωρίες και τραυματισμούς και είναι πολύ λογικό σε μάτς τα οποία το πιθανότερο είναι χαμένο να δηλώσει εκεί παίχτες. Εντάξει, δηλαδή δεν το κάνει. Εδώ ανοίγει τα πόδια, πάει Ξάνθη στο Καραϊσκάκι, ανοίγει τα πόδια. Ωραία μάτς βλέπουμε. Θυμάσαι, άκουσα και σήμερα στο μαγαζί μου λέγανε ότι ο Ατρόμητος, οι παίκτες που αγωνίζονταν στην Τούμπα με τον Ατρόμητο, δεν ανοίγουν τα πόδια. Ναι. Μπορεί διοικητικά να μην βάζουν τους παίκτες στους δανεικούς ή ο προπονητής να έκανε κάποια λάθη στο παιχνίδι του πρωταθλήματος βασικά, αλλά οι παίκτες που αγωνίστηκαν, εγώ θεωρώ ότι το χτυπήσαν το παιχνίδι και στο πρωτάθλημα και χθες το. Να πω κάτι για την ομάδα. Οι παίκτες που αγωνίστηκαν, αυτό λέω έτσι. Σωστό. Θα θυμίσω στον κόσμο ένα παιχνίδι τη Ξάνθη, σεζόν 9-10. Που σωθήκαμε τελευταία αγωνιστική με την Τεσσάρα στο Καφταντζόγλιο. Όπου τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν σωθήκατε τότε, το σώσατε εσείς την Ξάνθη. Ναι. Κατεβαίναμε στο Καραϊσκάκης. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει με γκολ του Ντέρμπι Σάιρ. 0-1 μέσα στο Άκα. Ντέρμπι Σάιρ. Και εκείνη την ημέρα η ομάδα της Ξάνθης πάλευε για την παραμονή και πήρε το 0-0 σε έναν Ολυμπιακό που είχε ακόμα ζωντανές ελπίδες για τον τίτλο. Ναι. Οπότε μίλετε για την Ξάνθη πολλά πράγματα. Είναι μεγάλη ομάδα συγκριτικά με άλλες της πόλης. Δηλαδή το θεωρείς μεγαλύτερη από τον Άρη και τον Ηρακλή. Σαφώς, να το συζητάμε. Δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης. Ποιος, ρε. Η Ξάνθη, μεγαλύτερη από τον Άρη και τον Ηρακλή. Σαν οντότητα αυτή τη στιγμή, η σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας αποδεικνύει. Τι έχει, Ευρώπες, τελικούς κυπέλλου, ξέρω εγώ. Είναι μια ομάδα. Ευρωπαϊκές διακρίσεις. Είναι μια ομάδα που με εξαίρεση τη δύσκολη. Τι έχει εκτός από το Λαστίνι του Πισινό, δηλαδή να μας προσδοκούν. Μηδέν χρέη. Διαχρονική τώρα τέτοια τη Ράκη, σε παρακαλώ. Μηδέν χρέη. Καλό ποδόσφαιρο, σταθερά. Μηδέν χρέη και ο Λεβαδιακός έχει. Τι είναι, καμιά καθαρή ομάδα δηλαδή. Έχεις αποδείξεις ότι η Ξάνθη δεν είναι καθαρή ομάδα. Αν έχω αποδείξεις. Ναι, αν έχεις αποδείξεις, δημόσια τις καταθέτεις και τις λες εδώ πέρα. Εσύ και τι λες, είναι... ωραία, αφού. Τότε περίμενε με τον ίδιο ρωτάει σου λέω. Ότι... Εσύ λες βρωμιάρι τον Άρη, τον βρωμιάρι τον Ηρακλή. Πες μα και εσύ ότι έχεις αποδείξεις. Όχι, δεν αποκαλύπτω τις ομάδες έτσι. Αποκάλεσα τον χαρακτηρισμό μέσω. Ως ποδοσφαιρικός οργανισμός, η Ξάνθη είναι μια ομάδα που σταθερά εδώ και 30 χρόνια είναι στην Αλφα Εθνική. Που δύο φορές. Όλες οι ομάδες αυτή τη στιγμή που είναι Γιουσουφάκια είναι σταθερά στην Αλφα Εθνική. Και τις κρατάνε με το έτσι θέλω. Λεβαδιές, δηλαδή ο Άρης το 13 πώς σώθηκε. Τι. Όπα. Τι το 13 πώς σώθηκε. Πόσους δανεικούς πήρε. Τι ωραίες επισκέψεις ο Αστέρας Τρίπολης. Ένα μάτς με την Τρίπολη ήταν ρε φίλε. 4-0, 0 Αστέρας. Δεν κατάλαβα. Ατρόμητο. Δεν κατάλαβα. Ατρόμητο. Το 0-1 που έφυγε ο Αναστόπουλος. Εμένα δεν με έχουν κρατήσει στα χαρτιά όμως φίλε. Ούτε με ανεβάσαν στα χαρτιά. Άλλο. Κατάλαβες. Ούτε με κρατήσαν στα χαρτιά. Ναι. Άλλο. Έπρεπε να με ανεβάσουν στα χαρτιά και δεν με ανεβάσαν εμένα. Από τη Γάμα στη Β'. Όπως ανεβάσαν φέτος τη Δόξα Δράμας. Και αλλάξαν τον κάψε μία νύχτα. Κοίταξε, σε παρακαλώ, θα μιλήσω τώρα για τον Άρη. Ότι... Για μια χρονιά που σώθηκε και τον Ηρακλή τον έχουν εκεί πέρα στον Πισινό. Με συγχωρείς τον Ηρακλή, κάθε φορά και την πληρώνει ο Ηρακλής. Και σώζουν Λεβαδιές για να έχουν τα Γιουσουφάκια στην Αλφα Εθνική Μερική. Μια ομάδα που άσε τώρα να μας μιλήσει καθαρότητα. Μια ομάδα που έχει στιβαρή διοίκηση και οργάνωση. Ναι, έχει εξαγωνιστικά πολύ δυνατή παρουσία. Τόσο ο Ηρακλής όσο ο Άρης. Στην Ελλάδα, φίλε γιατρέ, είναι αυτές που στείλουν τον Πισινό τους στα μεγάλα τέτοια, στις μεγάλες ομάδες. Αυτές είναι οι στιβαρές διοικήσεις. Αφού αυτή την ομάδα υποστηρίζεις και τώρα. Αυτή είναι η στιβαρή της διοίκησης. Εδώ κολλάει το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη για τον Ηρακλή και τον Άρη.
Ναι. Μόνο χρέη. Αυτοί που έχουν. Πάνε μόνοι του, ρε φίλε, στο φινάλε. Αυτοί είναι οι επαναστάτες που μου το παίζει οι επαναστάτες. Αποχρεώνουν τις ομάδες μόνοι του. Επαναστατούν κατά των ομάδων του. Οι οπαδοί οι ίδιοι. Άσε μας, ρε Βασίλη. Ρε φίλε, εντάξει, τώρα. Άσε δηλαδή, τώρα αν, το, ευρύ, αν, το, αν τον ευρύ κύκλο των οπαδών. Άσε τον ευρύ κύκλο των οπαδών. Επειδή βρεθήκανε πέντε λαμόγια μπροστά και κάναν ό,τι κάνανε. Άσε τώρα. Πάλι δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά από δεν φέρετε... δεν εστερνίζεσαι, μία λες, την άλλη δεν εστερνίζεσαι. Φτερνίζω αλλά... τότε. Δεν εστερνίζεσαι έχει... και δεν φτερνίζεσαι. Λοιπόν, έχει... ποιο μάξι θα πάμε στις αίρες τώρα με τον BMW. Το κάτσε. Η αλήθεια είναι ότι θα είμαι στην Ξάνθη εγώ. Θα πάρω το κόρτο εγώ από τι? Τι. Θα είμαι στην Ξάνθη, δεν μπορώ να εγκαταλείψω την ομάδα μου. Άμα θα πάμε παρέα, σου είπα, θα πάμε με τους Αριανούς όμως. Ποιου Αριανού θα πάμε? Στην κερκίδα των Αριανών. Στου φανατικού. Δεν πάω εκεί να βγάλω εγώ σπηριά τώρα πάλι στου επίσημου να βλέπω τη θίτσα να ουρλιάζει εκεί. Να ουρλιάζει εκεί πέρα και να βρει τον Άρη. Του Τσιμίκα ήταν. Του Τσιμίκα τώρα. Να πω ότι πήγα σέρε στην Κυριακή που μα πέρασε. Ήταν το μάτσο μεταξύ του Παστρεγού και των Τρικάλων. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Υπάρχουν δυνατότητε για την ομάδα των Σερών. Έχει βελτιωθεί πολύ σαν ρόστερ και νομίζω ότι άρχισε να γνωρίσει την πρώτη του ήττα στι Σέρε. Αυτό επιθυμεί. Όχι, το λέω και με αγωνιστικά κριτήρια. Λοιπόν, αλλά ευτυχώς επειδή είσαι γρουσούζες να πούμε και δεν θα έρθει, θα εκπεράσουμε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ναι. Αν ήσουν με τη γρουσουζιά σου και με την κακοδαιμονία σου, λοιπόν, μπορεί και να σπάγαμε. Θα πήγαινε εκεί στο Τσέγκεβάρα, πανσεραϊκό σου Τσέγκεβάρα εκεί, παγκαλιά. Γιατί όχι, μου είναι πολύ συμπαθή η ομάδα του Πανσεραϊκού. Ό,τι ρουφιάνε υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, συμπαθή σου είναι. Νομίζω ότι είναι μια περιοχή ποδοσφαιρομάνα. Μα αγαπά... τι ποδοσφαιρομάνα, έβγαλε το Τσιμίκα. Και όχι μόνο. Το ζητάει η Μπάγερ Μουνάχου. Είναι ένας νομός που παίζει ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Το αγαπάει το άθλημα. Ναι, εθνικός και... Γαζόρου, όλο καθαρότητα είναι αυτός ο νομός. Παραλίμι... Εθνικός Γαζόρου, αφημεί το ένα τάλο, σέρες πέφτουμε, ξανανεβαίνουμε το ένα τάλο. Καθαρός ο νομός, βέβαια. Είναι ένας νομός εύρωστος πληθυσμιακά. Εύρωστος πληθυσμιακά και οικονομικά. Εντάξει. Και νομίζω ότι αξίζουν οι Σεραίοι να έχουν μια ομάδα με συνεχή παρουσία στην Α Εθνική. Ναι. Ωραίο γήπεδο. Εγώ προτιμώ το γιατί κουλέ και τον Όφη. Ο Καλατζίδης λέει ότι τα στείλουν τα μάτς. Οι Σεραίοι, οι Σπαρτιάτες. Έχει αποδείξεις γι' αυτό. Τι έχει αποδείξεις. Έχει ενδείξεις οι οποίες είναι εκπληκτικές αποδείξεις. Αυτά δεν μετράνε νομίζω. Άμα ανοίξουν τα τηλέφωνα τα εικονίες. Ο κύριος Καλατζίδης από το να κάθεται να κυνηγάει χήμερες. Καλό θα να συμμαζέψει λίγο την ομάδα του η οποία. Η οποία είναι από τα πρώτα υποψήφια φαβορή για υποβιβασμό. Γιατί το λες αυτό, πες. Ας κερδίσει τον Πανεγιάλη, ο οποίος τρεκλίζει και να πάρει καλούς τρεις βαθμούς. Τρεκλίζει. Είναι μια ομάδα που πέρασε πολύ εύκολα και σαμικός μέσα από το Αίγιο. Ναι. Με 0-4. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Αιγαίου. Ναι. Και οικονομικά και φαίνεται ότι είναι από τις λίγες που θα αντέξει. Δηλαδή γιατί, να γίνει ένα... γιατί τον αποπέρνει στο Καλαϊτσίδη, δηλαδή. Γιατί με το θα πρέπει να γίνει ρεαλιστής. Ρεαλιστής να γίνει. Χάνει φιλορροίδι διαρκώς το ρόστρο του Απόλλωνα, χωρίς να υπάρχουν αντικαταστάτες. Έφυγε και ο Λουντούλου σήμερα. Έχει φύγει ο Μιλοσάβλιεφ, ο οποίος στα τρίκαλα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Μια ομάδα η οποία έχει βλέψει ανόδου και είναι από τις καλές ομάδες της Football League να σου παίρνει παίχτη, εσύ να μην το χρησιμοποιείς και να πηγαίνεις σε αυτή την ομάδα και να κάνει άμεσα τη διαφορά. Δηλαδή πόσο ποδοσφαιρικά αδαείς πρέπει να είσαι για να μην το καταλάβεις. Κάτι συνέβαινε στον Απόλλωνα. Ναι. Άρα είναι κακός χαρακτήρας. Δεν έχει καλή συνεργασία με τους παίχτες. Δεν γουστάρουν το περιβάλλον εργασίας. Ποιος είναι κακός χαρακτήρας? Μιλάω. Ο coach, ναι. Γιατί είναι καλός άνθρωπος, είναι, γιατί το λες αυτό? Εντάξει, δεν υπάρχουν καλές πληροφορίες ότι το ιστορικό του είναι το καλύτερο. Τον έχω γνωρίσει και στην Κοζάνη ως προπονητή. Εγώ λέω ότι είναι καλός χαρακτήρας. Ραμπ, δηλαδή, αν πρέπει λέει, να παρουσιάσει έσοδα στην UEFA, γιατί λέει δεν μπούλαγε το παρτό το Σάκοφ και τον Κάτσε, λέει. Με πωλήσεις λέει τσίμινο ότι θα πας για τίτλο. Λυπάμαι, λέει ο 464. Μην λυπάσαι καθόλου. Θα πάρει και τον Κουρμπέλη που παίζει και στόπερ και θα κλείσει την τρύπα εκεί πέρα. Εργάτης έρχεται, εργάτης φεύγει. Χρόνια καλά στο Γρηγόρη μας, στο συνεργάτη σου, Χώστα στους κλέφτες και τους καυγέδες. Τα ρήφας γελαστός. Κωστή ο Πάουκ έχει την ποιοτικότερη ομάδα, σοβαρό προπονητή, πρόεδρο με εκατομμύρια. Τις ενώσεις δικές του, την ΕΠΟ δικιά του, τις μισές ομάδες έχει φιλικές σχέσεις, ακόμα και τον πρωθυπουργό μαζί του. Πες μου, ρε, του λείπει κάτι? Όχι. Δεν νομίζω ότι του λείπει. Νομίζω κάτι. Ότι ο Πάουκ φέτος αυτό που βλέπω για μια ομάδα η οποία μετά από πολλά χρόνια διεκδικεί τον τίτλο, ναι. Δεν έχει ο κόσμος αυτή τη δίψα. Δηλαδή δεν βλέπω αυτή τη φρενίτιδα όταν υπάρχει αυτή η προοπτική ενός τύπου. Είναι πολύ απλό αυτό, γιατρέ. Για ερμηνεύτε. Η ψυχολογία του κόσμου του ΠΑΟΚ ήταν να πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο, κόντρα στις ηγετησίες, κόντρα στην ΕΠΟ, κόντρα στις ενώσεις. Αυτό πάει κόντρα στην επαναστατικότητα του ΠΑΟΚ όταν βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει ισορροπήσει και αν όχι τα έχει ισορροπήσει. Βλέπω μια ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ. Τσί, ο οποίος είναι πραγματικά... κόντρα στην ψυχολογία του αγνού οπαδού του ΠΑΟΚ το να δει ότι κάποιες ομάδες έχει κάνει καλές δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός παλιότερα,
Και το έκανε και μαγιά του, να το πω. Και μαγιά του αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Δεν κατηγορούμε τίποτα. Απλά στην ψυχολογία του ΠΑΟΚ, που ήταν να είναι κόντρα στο κατεστημένο των Αθηνών, αυτό εδώ κατά κάποιο τρόπο ενδόμηχα τον ξενερώνει αυτό το πράγμα. Αν βλέπει κάποιε ομάδε να έρχονται ο ατρόμητο χωρί δανεικού. Και τι θέλουν αυτοί οι ΠΑΟΚΣ, θέλουν. Σου λέω τώρα εγώ. Θέλουν κύπελο. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Τέσσερι τόνου καζαντζίδι έχουν η μάπα του. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Τι να κάνω δηλαδή. Έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ. Δεν λέω ότι. Πάω γουστάρι πρωτάθλημα να πάει κόντρα στη διαιτησία. Κόντρα στην ΕΠΟ. Κόντρα στο κατεστημένο. Ναι, να μην το πάρει έτσι δηλαδή. Έτσι θα γούσταρε. Ναι, και τώρα θα γούσταρε, αλλά εκεί θα ήταν το απόλυτο για τον Πάο. Γούσταρα, αλλά δεν. Ναι. Για τρίτη χρονιά με του τρει δανεικού ο Άρης σώθηκε με 13 αποβολέ κατά του. Για το Σέρες Άρης με νίκες στα υπόλοιπα ο Άρης θα έχει 42 βαθμούς στο πρώτο γύρο. Το θέμα είναι το πολύ κομβικό παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής που εγώ το έχω ξεχωρίσει για τη Β' Εθνική. Είναι αυτό που θα γίνει στο Αλκαζάρ απέναντι στον Απόλλωνα και τον Όφη. Αν Όφη περάσει και από αυτή την έδρα, Απόλλωνα Λάρισα Όφη είναι και τηλεοπτικό τρίτο μεσημέρι Κυριακή. Ναι. Είναι πολύ κομβικό. Η Παναχαϊκή λογικά θα κερδίσει τη Βέρεια και θα συνεχίσουν και οι δύο ομάδες να πιέζουν τον Άρη αφόρητα. Αν ο Άρης κάνει ήττα στις Σέρες, δυστυχώς τελειώνοντας ο πρώτος γύρος, θα έχει πολύ κοντά του και την Παναχαϊκή και τον Όφη με ένα μειονέκτημα ότι έχει να παίξει και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Και η ομάδα φαίνεται ότι δεν έχει βάθος στα χαφ. Έχει μια βιολογική καθίζηση, η οποία, ο Άρης, ναι, η οποία είναι πλέον. Έχει. Φάνηκε και με τον Καρασκάκη και η Άρτας. Δεν μπορούσε να πιέσει τα χαφ, να βγάλει αυτό που λέμε την ένταση ψηλά, να κάνει forechecking απέναντι σε μια ομάδα η οποία πολύ εύκολα να κλέψει ψηλά μπάλες. Δεν υπάρχει αντιμουμίν και αντιντζόγλου αυτή τη στιγμή. Πρέπει το Λότα να τον κάνει αμυντικό χαφ που έχει τρεξίματα. Βλέπεις έναν αναγεννημένο Παπαστεριανό. Μου κάνει εντύπωση η παρουσία του στον Όφη. Παπαστεριανός κάνει παπάδες. Δεν ξέρω πώς φέτος κάνει τόσο καλή χρονιά. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και νομίζω και για την κατηγορία πολυτέλεια. Ολυμπιακό, αγγίδατε. Πολύ κακό παιχνίδι. Δεν με νοιάζει, τι είδες. Να, καταρχήν, κανείς δεν επισήμανε τον τεράστιο Μπάρκα. Και θα πω γιατί είναι ο MVP της ΑΕΚ και δεν υπάρχουν ούτε Γαλανόπουλοι ούτε. Όχι, κάνεις λάθος. Ο Γαλανόπουλος είχε ένα από τα ιστορικότερα του παιχνίδια. Ξέρεις ότι ο Καραϊσκάκης δίνει ένα πολύ καλό 15 λεπτό στον Ολυμπιακό. Το πρώτο. Όταν όλοι είχαν καφέ βρακάκια και η τριάδα το στόπερ που δέχτηκε δύο φάσεις στην πλάτη η τριάδα το στόπερ της ΑΕΚ, ήταν εκεί ο Μπάρκας με πλήρη πνευματική προσήλωση να σώσει την ομάδα του και να την κρατήσει το παιχνίδι. Τέρμα. Για μένα MVP είναι ο Μπάρκας. Και δυστυχώς, επειδή πιο πολύ είναι άμπαλοι, το λέω με καλό τρόπο, δεν θέλω να αφήξω κανέναν. Μην τους στείλεις. Δεν κατάλαβαν κανείς ότι ο Μπάρκας είναι αυτός ο οποίος κρατάει όρθια την ΑΕΚ. Γιατί αν έμπαινε ένα γρήγορο γκολ στο Καραϊσκάκης, η ψυχολογία θα έπεφτε στα τάρταρα. Μα το είχαν και τρία δες. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και είναι MVP του παιχνιδιού ο Μπάρκας. Πώς τον είδες, σαν εικόνα, για να το δεις και να το συγκρίνεις με. Πήρε αυτά τα δύο 15 λεπτά του γηπεδούχου, γιατί είχε εδράρα. Το Καραϊσκάκης είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική έδρα στη χώρα. Κάτι τώρα, είναι καλύτερα από την Τούμπα. Βέβαια. Το νέο Καραϊσκάκης είναι καλύτερη έδρα από την Τούμπα. Ναι, είναι. Γιατί το λες αυτό. Είναι ένα γεμάτο Καραϊσκάκης, δημιουργεί πολύ πίεση ηχητικά στον αντίπαλο. Μάλιστα. Όποιος έχει πάει εκεί πέρα και έχει παίξει ως ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει το πόσο δυσκολεύεται. Ναι. Είναι σκληρή έδρα. Ναι. Και βλέπεις ξαφνικά έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι νερόβραστος στον άξονα. Νερόβραστος. Νερόβραστος πολύ. Είναι μια ομάδα που αν δεν ήμασταν κι εμείς. Λόγω Φορτούνη ή λόγω των πίσω από τον Φορτούνη ή λόγω όλου του άνθρωπου. Νοσί το 6 και το 8. Νοσί. Πού είναι ο Καρεμπέ. Πού είναι ο Ζέτερμπεργκ. Πού είναι ο Στολτίδης. Πού είναι ο Στολτίδης. Ναι. Χάφινε αυτά. Αυτοί είναι μισοπνεύμονοι που λες κι εσύ. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ανάλογα χάφ δεν έχει ο Παναθηναϊκός, δεν έχει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει η ΑΕ. Δηλαδή πέσει το επίπεδο γενικότερα. Δεν είναι μόνο φαινόμενο. Τα καλύτερα χάφ στο πρωτάθλημα τα έχει ο Ατρόμητος. Μανσόν. Βασιλακάκης, Μπουσούλατζιτς. Ναι. Σωστό. Τα έχει ο Ατρόμητος. Μπορεί να είναι αντιτουριστικός, μπορεί να έχει χίλια άτομα στο Περιστέρι, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο κάνατε, κατάρθωσε και έχει τα καλύτερα χαφ του πρωταθλήματος. Πες τα ρε Χατζινάκο, λέει 938. Αν και Παναθηναϊκός το να συγκρίνεις Άρη με Ξάνθη είναι σαν να συγκρίνεις το Θιβέτ με τον λόφο του Φιλοπάπου. Και Ξάνθη είναι από τις πιο βρωμιάρες ομάδες, λέει. Θυμίζω τις κασέτες που μιλούσε ο Πανόπουλος με παρατσούκλι περίεργος. Βασίλη, αρχές του μήνα λέει: ανεβαίνω Θεσσαλονίκη και θα έρθω Μαριμίτα να δούμε παρέα Ευρωλίγκα. Κοίταξε. Γιάννης από Μέγαρα. Το να λες κάποια πράγματα για παράγοντες, ένα ποδόσφαιρο που πίσω υπάρχει κουπόνι, όλοι με αυτήν την έννοια είναι βρώμικοι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Αν δεν έχεις όμως αποδείξεις, καλό να μιλές τίποτα. Εγώ ζω το παραμύθι μου, δηλαδή απομονώνω το χορτάρι και δεν ασχολούμαι με τοξικά φαινόμενα. Εξοδικητικά, φαινόμενα. Τοξικά φαινόμενα. Δηλαδή το μυαλό μου τώρα έχω χαλαρώσει. Ορισμένε στο Καραϊσκάκι δεν έπαιξε. Τον προστάτευσε για το μάτσο με τον Λεβαδιακό. Α, το προστάτευσε. Ήταν στο Ρίο Καρτών. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λέει Χατζηνάκο. Την προηγούμενη εβδομάδα για το στοίχημα μου είπες ένας καλός σου φίλος είχε μια Κασάνδρα, δεν ξέρω τι είναι. Κασάνδρα. Ναι, ναι. Λέει ο Χατζηνάκος έπιασε 2-3 στα 6, δεν ξέρω τι σου είπε. Θυμήθηκε μετά από πόσες συνεχόμενες επιτυχίες που είχα, θυμήθηκε να πει τα δικά του, έτσι. Κάποιος δεν μου τον ανέφερε. Στην άλλη φορά να πάρει κανονικά να τα πει. Λοιπόν, εκτός ότι εντάξει, πιάσαμε δύο μάτς στην Ευρωλίγκα, για μένα δεν λέει και τίποτα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έγινε και τίποτα τρομερό. Δίνουμε 1,70. Αστέρας Τρίπος Ολυμπιακός ήταν τότε το διπλό. Και σου λέω αυτό το πράγμα μέσα σε 10 μια εβδομάδα θα έχει πάει ένα 40-50. Ναι. Και πριν αρχίσει μέχρι ένα 40. Πάλι έπεσε. Ο Πάοκ στον Πανετολικό είναι 70. Ναι. Σου λέω αυτό θα πέσει ένα 50 και πριν το παιχνίδι μπορεί και ένα 40. Έπεσε. Και τα δύο αυτή τη στιγμή είναι στα επίπεδα του 1,45 με ένα 50 ήδη. Και μπορεί να πάνε πριν τον αγώνα να ξεκινήσουν και να πάνε ένα 35. Αυτοί που κρίνουν εύκολα. Και ελαφρά την καρδία κάποιου που μιλάει για στοίχημα. Που περιμένει μια αποτυχία στο τόσο. Οι άσχετοι δηλαδή. Αυτοί που κάνουν. Εντάξει. Οι αντεροβεράκιδες τώρα, ναι. Δώσε ματσάκι, αρχηγέ. Φωνάζει ο κόσμος. Δώσε ματσάκι, αρχηγέ. Τέσσερα μάτσα έχουν μείνει για την Ευρωλίγκα μόνο. Τι να δώσει. Ναι. Δεν ξέρω. Θα κοιτάξω αν βρω κάτι. Γιατί εγώ δεν δίνω για να δώσω. Αν βρω κάτι και το πιστεύω και το τεκμηριώσω, θα το δώσω. Πάντως, μια πρόταση για Super League ποδόσφαιρο είναι το διπλό του Πλατανιά μέσα στην Κέρκυρα. Ναι. Το πιστεύω. Α, σωθεί ο παράσχος. Θέλω να δω τι θα κάνει ο Απόλλωνας του Παναθηναϊκό σε μια πολύ κρίσιμη αγωνιστική για την Ουρά, γιατί παίζει Κασιόπη Πλατανιάς Απόλλων Παναθηναϊκός. Δηλαδή αν ο Απόλλωνας δεν πάρει βαθμό ή βαθμούς από το μάτς το συγκεκριμένο, μπαίνει πολύ δυνατά και αυτός στο να κινδυνεύσει. Και από εκεί και στερα παίζει Πλατανιάς Απόλλωνας στη μεθεπόμενη αγωνιστική. Δηλαδή αυτή η διάδα αγωνών θα δείξει πάρα πολλά για την Ουρά. Και βλέπω διπλό του Πλατανιά. Είναι καλύτερη ομάδα, καλύτερο momentum. Ήρθε ο Ματζουράκης. Ο Τσιόλης δεν άντεξε παρά μόνο τρεις αγωνιστικές και πολύ κάθισε. Μακάρι να γλιτώσει το ελληνικό ποδόσφαιρο από κακούς προπονητές όπως είναι ο Τσιόλης. Ναι. Εντάξει. Δημόσια σχέση και τίποτα άλλο. Στον Α έχει ένα τύπο. Είναι ίδιος ο Κάτσε που θα γίνει 50 χρονών. Ποιος είναι αυτός. Είναι ο Κάτσε 50 χρονών. Τι είναι αυτός, πού τον βρήκα. 360 μοίρες λέγεται η εκπομπή. Λοιπόν, για τον Άρη. Ίδιος ο Κάτσε δεν είναι. Γέρος. Τι γίνεται, ρε φίλε. Βασίλειδος λοιπόν. Για τον Άρη. Και λοιπόν, έκλεισε ο Άρης. Μα Άρης, δεκάρι ένα, και νιάρι, ο Άρης πάσχει στο 6. Πέρυσι 27 γκολ. Ο Άρης πάσχει. Θα κρατάρει σύντομα. Άντε, πες που πάσχει, άσο να πει που πάσχει. Ο Άρης πάσχει στο 6 και το 8. Ή θα βρει λύσεις εκ των έσω, ή θα κάνει τον Γκάσο οχτάρι, που είναι αθλητικό παιδί. Ή θα πάρει ένα καλό οχτάρι. Δεν μου λες κάτι άλλο, γιατρέ, επειδή κάνεις και αδειολογία, να πούμε. Αδειολογία, όπως το λέμε. Λοιπόν. Για τον Άρη λες κατά πόσον λες αν μανεύει αγωνιστικά. Δεν ξέρουμε για το θέμα της ιδιοδότησης. Για τον Όφη, γιατί δεν το κάνεις μια φορά λόγω που δεν είσαι συμπαθής και τα βλέπεις αντικειμενικά, που είναι σε τρισχυρότερη οικονομική κατάσταση από τον Άρη για το θέμα της αδειοδότησης Super League θα μπορέσει να πάρει. Μα εγώ έχω δώσει φαβορή για άνοδο. Έχω δώσει φαβορή για άνοδο, όχι τον Όφη, τα Τρίκαλα. Είμαι σαφής. Κάτσε ήδη. Όταν δίνω τα Τρίκαλα, εσύ τώρα, υπάρχουν λόγοι που πέντε λεπτά είδε το πρόγραμμα και λες ότι ο Άρης θα δεχτεί ασφυκτική πίεση από Παναχαϊκή και Όφη. Άρα το κομμάτι. Και τα Τρίκαλα τα βάζω και βαθμολογικά και εξαγωνιστικά. Σου είπα ότι είναι σε καλύτερη μοίρα οικονομικά τα Τρίκαλα από Άρη και Όφη. Αυτό είναι σίγουρο. Να τα λες τα πράγματα, δέχομαι την κριτική στο αγωνιστικό για τις αδυναμίες του Άρη που τις βλέπουμε κι εμείς. Αλλά όταν μιλάς για μια ομάδα, να μιλάς για όλες με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Κοίταξε, ο Άρης στο δεύτερο γύρο έχει μια τετράδα φωτιά. Από την 5η ως την 8η αγωνιστική. Έχει το λέω. Άρης είναι να πάρει. Έχει. Ο Άρης θέλει να μην χάσει σε Παναχαϊκή και Όφη. Παναχαϊκή και είναι Άρης και δράμα και πάει για δύο αποτελέσματα. Και Όφη εδώ. Πάει για δύο αποτελέσματα. Πάει στην Παναχαϊκή και στον Όφη για δύο αποτελέσματα. Ακούστε λίγο. Αριανή, με εμβόλυμη αγωνιστική μέσα σε τρεις εβδομάδες, δύο νομίζω, όχι τρεις, έχετε να παίξετε Παναχαϊκή και Σαμικό Ηράκλειο εκτός και δράμα εδώ μέσα. Η ομάδα σας νοσεί στα χαφ. Από τώρα σας το λέω. Δεν θέλετε ούτε 9. Ούτε 10. Ο Ιτζόγλου με τον Μουμί κοντεύουν να κρεμάσουν τις γλώσσες έξω. Θα κάνει το Λότα
Εξάρι. Θα κάνει τον Κάσο, το εξάρι που έχει, που έχει τρεξίματα. Τον ο Κάσο δεν μπορεί. Μπορεί. Δεν μαρκάρει. Ποιο δεν μαρκάρει, ο Κάσο. Ο Κάσο είναι σκύλο σαν εξτρέπ. Είναι ο μοναδικό εξτρέπ που δίνει προσωπικά μαρκάρι στα αμυντικά. Ο Κάσο έχει τρομερά τρεξίματα, αλλά είναι τσαπατσούλη. Με θυμίζει Χαβίτο. Είναι τσαπατσούλη. Θέλει παίχτη μέσα. Τελειώματα δεν έχει, γκολ δεν βγάζει. Το δοκίμασε και center for. Αυτή τη στιγμή εγώ είδα το παιδί το Λότα, ο οποίο δεν το έχει για δεκάρι, παρότι είναι πολύ φιλότιμο, αλλά έχει τα τρεξίματα και μπορεί για μένα σε αυτό το ρόλο και για το, έχει τρεξίματα και το να παίξει, να παίξει αμυντικό χαφ ο Λότα αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκεί για μένα πρέπει να δοκιμάσει. Τέλος. Λοιπόν, Γιαννάκης, φίλος Ζένιας, πολύ δυνατή τριάδα έχει σήμερα. Οι δύο, οι Βασίλειδες και ο Στέφανος, είναι ό,τι καλύτερο έχει ως συνεργάτες στις βραδινές εκπομπές. Καλή εκπομπή, σε περιμένω αύριο πρωί για σπάρινγκ. Θα κάνουμε δυο μας σπάρινγκ. Ετοιμάσου μικρέ για πολλά μπουνίδια αύριο. Πες για Βράνιες που έφυγε δήθεν με άδεια για να δει τη μαμά του στο Βελιγράδι και αν κάνει λεμπουρδέ τα ποδητήρια. Ναι, θα τον πληρώσει ο άλλος. Κοιτάξτε, η ΑΕΚ είναι εκτός πρωταθλήματος, το έχουμε ξαναπεί. Πάει η ΑΕΚ. Τελείωσε. Ναι. Είναι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού το θέμα. Ναι. Με 90% πιθανότητα πάω και 10% Ολυμπιακό. Έχει δίκιο ο γιατρός. Ο Μπάρκας κράτησε την ομάδα στην αρχή. Τι να λέμε. Ο άνθρωπος του Ολυμπιακού ήταν τραγικός. Είχαν απέναντί του Κονέ Γαλανόπουλο και δεν ξεχώρισε. Πού να βρει καγιόχα στο Σιμόε Μπάνταλο. Αναρωτιέσαι. Λέω φίλος. Δεν υπάρχουν αυτοί όμως, Δήμο μου. Αναγκαστικά με Μωράν, Κονέ και Γαλανόπουλο είσαι. Νίκος από Γιαννιτσά, φίλος μου. Εγώ ένα κατάλαβα. Πρώτον είσαι κατεμόσκυλο. Έξω από μεσήβρια μπήκε μια αρμάθα σκόρδα. Δεύτερον, αν δεν πάρεις πέναλτι έξω από την περιοχή 8 μέτρα τουλάχιστον και αν δεν βάλεις γκολ 9 μέτρα offside, πρωτάθλημα Κύπρο δεν μπαίνει στο Χριστό να είσαι αδερφό. Στην Ελλάδα της φουστιάς. Λέει ο Νίκος που κλαίει. Δεν έχει άδικο αυτό. Δεν έχει άδικο Νίκος. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να το βοηθήσει η διαιτησία. Τα παίρνει και μόνος τα μάτς. Με τον τρόπο του. Πώς δεν χρειάστηκε. Σε ποιο μάτς είχε καθοριστική συμβολή η διαιτησία. Θα το κέρδιζε το μάτς. Θα το κέρδιζε. Με τον Ατρόμητο τον πέναλτι, εδώ. Σε αυτόν είναι το μοναδικό στο οποίο συμφωνούμε. Ναι. Στο μάτι του κατά με... τη γνώμη μου, εμένα το με κλειδί το για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να δώσει την πρόκριση στον Ατρόμητο και να ζητήσει να τα δώσουν όλα οι παίκτες του Ατρομήτου με ΑΕΚ και Ολυμπιακό και ο Ατρόμητος να δείξει καλή διαγωγή στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ και να του δώσει αντάλλαγμα την πρόκριση. Ένα αυτό. Δύο το κρατούμενο. Παναθηναϊκό. Δώσ' του εκεί τρεις δανεικούς να τελειώνουμε. Αυτό πάει να κάνει. Δώσ' του τρεις δανεικούς να τελειώνουμε, να δέσεις το πρωτάθλημα και από εκεί. Και μετά σου μένει Τρίπολη Ολυμπιακός. Δύο ματσάκια για να πάρεις το πρωτάθλημα. Αυτά είναι. Την ΑΕΚ θα την πάρει. Θα την πάρει. Σκασμένη είναι, θα έχει κάψει φλάτζα. Φλάτζα. Έχει κάψει φλάτζα. 11 Μαρτίου που θα έρθει στην Τούμπα θα έχει παίξει τόσα μάτς. Θα έχει κάψει φλάτζα. Θα έχει, είναι έτοιμη. Και τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό ήταν για την ΑΕΚ ό,τι χειρότερο για αυτό το θέμα. Είναι που είναι δηλαδή οι παίχτες στα όρια τους έτοιμοι να σκάσουν οι περισσότεροι με τραυματισμούς και με τέτοια. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φόρμα καλή. Ο Ολυμπιακός έχει όμως βάθος. Δεν έχει ταχύτητα. Έχει μεγαλύτερο βάθος. Δεν έχει ταχύτητα ο Ολυμπιακός. Είχε την άνεση να βάλει αυτό το σεμπάι και τον ουρακοτάγκο να πούμε αυτά δεξιά που δεν μπορεί να κάνει. Το έβαλε ένα σεμπάι εκεί, ξεκούρασε. Αριστερά. Εκεί πρέπει να παίζει κανονικά ο Μάριν βέβαια έτσι. Ή ο Μάριν ή ο Μάριν και Μυραλάς πρέπει να παίζει. Το Μυραλάς δεν τραβάει. Το Πάρτο Παλαιστής είναι. Ναι. Εντάξει. Πάρτο Παλαιστής. Σε μπα Παλαιστής, Φουρτούνης, 12 αιματοκρίτη. Έχουν θέματα κι αυτοί. Άντε τώρα, εντάξει. Σαν προσωπικότητα πρέπει να παίζει ο Μυραλάς σαν προσωπικότητα και μόνο. Πώς? Σαν προσωπικότητα. Σαν προσωπικότητα. Αριστερά ο Μυραλάς, δεξιά Μάριν. Ναι. Δεκάρι, ναι. Φουρτούνης και ανεμικός που είναι. Ασαριφάρτ κορυφή. Εγώ να δώσω μια συμβουλή. Να δώσω μια συμβουλή. Ο Φώση τι κατάσταση βρίσκεται. Στον κύριο Βρουτόταυρο. Δώσ' του μια συμβουλή. Πρέπει να πάρει δεκάρι του χρόνου, φίλε, δεν τη βγάζει με τον Φουρτούνη. Άσε το χρόνο τώρα. Δεν τη βγάζει με το Φορτούνι, Βρούτο. Φέτος και η μπάλα, τώρα τι γίνεται. Βρούτο, δεν τη βγάζει με το Φορτούνι του χρόνου. Τελείωσε. Δεν μπόρεσε να το πουλήσει, πήρε την κάτω βόλτα, δώσει κανένα από ελ. Πού να το δώσει. Πού να πάει. Δεν πουλείται τώρα ο Φορτούνι. Τι τώρα, ρε, πόσα θα πάρει να πούμε. Γιατί με αυτά τα αμυντικά χάφη έχει φάει ο Άρης 4 γκολ σε 12 μάτς. Όσοι εξάρια υπάρχουν και οι Νίκητς, Μαραγκός και αντίπαλοι του Άρη παίζουν μεταξύ του, λέει. Κοιτάξτε, θα πω κάτι. Τα αμυντικά δρόμενα μια ομάδα από τα γκολ που δέχεται σίγουρα είναι ένα καλό στατιστικό για να κρίσει τη μεσομεντική λειτουργία. Το γεγονός όμως ότι μέσα στο Αλκαζάρ, στον κακό αγωνιστικό χώρο, δέχθηκε 4 καθαρές ευκαιρίες από τον Απόλλωνα Λάρισας. Αυτό είναι άλλο παιχνίδι το δέχτηκε αυτό. Άντε, σε ένα παιχνίδι έγινε αυτό. Που για μένα ήταν από την χαλαρότητα των παιχτών. Με τον Εργοτέλη στο Ηράκλειο. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Άσο τον Εργοτέλη. Εδώ στις αρχές. Αυτό το θεωρεί ύποπτο το μάτσο άλλωστε. Δεν άξιο σχολιασμό. Του Καλαϊτζίδη συμφωνεί με Καλαϊτζίδη τώρα εδώ. Εγώ δεν έχει δηλαδή, δεν το σχολιάζω αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Όσο ήταν δυνατός βιολογικά και ο Ιτζόγλου και ο Μουμίν, ο Άρης στεκόταν ικανοποιητικότατα και σε αυτό το κομμάτι.
Το πρόβλημα του Άρη είναι η δημιουργικότητα να βγάζει γκολ. Εκεί έχει το πρόβλημα ο Άρης. Εγώ βλέπω αλλού το πρόβλημα. Δεν έχει φαντασία στο παιχνίδι. Ο Πλατέλας έχει στο κάτω του μπλάρου. Κλείνουν τον Πλατέλα και ο Άρης δεν έχει εναλλακτική λύση. Και προχθές με τον Καραϊσκάκη. Ας τα αμυντικά χαφ. Πάμε στον ΠΑΟΚ λίγο. Θα το αφήσουμε τον Άρη. Εντάξει, εγώ βλέπω μεσαμυντικά προβλήματα. Θα το δούμε. Μεγάλη απώλεια ο Πέλκας. Όχι. Γιατί όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει το ρόλο να τον αναπληρώσει. Όχι, δεν έχει Πέλκα να βάλει. Και ο Μπίζες Βαρθή είναι βρούτος. Ποιος πατάει περιοχή στον Μπέλκα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το παίξει και ο Βιρίνια και τη θέση. Τώρα που και σούτα από μέση απόσταση έφτιαξε ο Πέλκας και μπορεί πατάει. Μπορεί να κάνει την πατέντα να περάσει το λιμιό μπακ δεξί. Να βάλει αριστερά. Θυμάσαι πέρσι, γιατί μου είπε ένα πουλάκι λέει, ότι. Λέει ο Πέλκας ο Ραπτόπουλος ψιλοπιφτεκάς είναι, λέει, γιατί πέρσι λέει με έκραζε. Ναι, αλλά. Έκραζε τον περσινό Πέλκα, ρε φίλε. Άμα δούλεψε το παιδί και βελτιώθηκε. Χθε τραβάει ένα σουτ με τα αριστερό που δεν το καλό του πόδι. Και πάει μπάλα ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, με την ταχύτητα φύγει μπάλα. Με το κακό πόδι. Πέρσι και πρόπερσι όταν σούτερ είναι ο Πέλκας, σούταρε σαν την κόρη μου την Ευγενία. Απεθαμένα πράγματα. Έκανε βάρη. Ταχυδύναμη. Έκρηξη. Τρίπλα ενασμέναν. Γυμναστική του Ρονάλντο. Εντάξει, βελτιώθηκε. Βελτιώθηκε. Αλλά δεν απόλεγα τον Παγκό, αν τον αναπληρώσει. Σαν Έλληνα, είναι από του λίγου που είδε. Τι έχω, αδυναμία εδώ. Πάμε τη δουλεύω. Δηλαδή, αντιπέλκας, ποιο θα παίξει, ρε γιατρέ, που λε αυτή τη στιγμή ότι είναι. Που δεν είναι ποιο θα βάλει, πε μα. Ακόμα και ο Καντουρί χθε ήταν πολύ καλό. Ποιο Καντουρί. Ήταν καλό. Μα κούρασε ο Καντουρί. Ήταν καλό. Πέρασε την πάση στο 2-0. Ήταν καλό. Αυτό πρέπει να κάνει, το έκανε. Ναι. Λε, μια χαρά είναι ο Καντουρί, μια χαρά είναι ο Μακ, μια χαρά είναι ο Κάμπο. Μια χαρά είναι ο Βιερίνια. Μια χαρά είναι ο Λιμιός. Δηλαδή, πού πάσχει ο Πάουκ με επιθετικά. Πού πάσχει. Έχει πληρώτα σε αυτή τη γραμμή. Κοίτα, ο Τζάλμα εκτός από τα ανεβάσματα, εκτός από τα μαρκαρίσματα, ψιλοσκοράρει κιόλας. Και είναι μια ομάδα που είναι ευλογικά ανεβασμένη και όλοι του οι παίχτες φορμαρισμένοι. Ο Πάουκ είναι ευλογία για τον Πάουκ ότι παίρνει γκολ από τις πίσω γραμμές με δύο αυτή τη στιγμή σε κακή κατάσταση σέντερφορ. Καλά, ο ένας δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς, ο Κουλούρης. Ο Πρίγιοβιτς έβαλε χθες τον κολλάκι του. Όχι, ο Σαχόφ το έβαλε. Ο Σαχόφ το από την πίσω γραμμή. Είναι ευλογία ότι υπάρχει ένας Μάτος, ότι υπήρχε ο Πέλκας μέχρι τώρα, ότι υπήρχαν παίκτες που έρχονταν από πίσω και σκοράρανε. Αυτό κάποια στιγμή, αν πληρώσει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ, είναι το center for του. Εγώ αυτό πάντως, δηλαδή, η πίσω γραμμή δουλεύει καλά και παραγωγικά. Κώστα, θα δώσω μια ιδιαιτερότητα του χθεσινού. Και χωρίς εξάρι δεν απειλείται. Που σημαίνει αν τα οχτάρια σου είναι γρήγορα. Δεν χρειάζεται ο καθαρός. Ωραία. Ναι. Το χθεσινό μάτς ΠΑΟΚ Ατρόμητος είχε μια ιδιαιτερότητα. Θέλω να μου τη βρείτε. Είχε μια? Ιδιαιτερότητα. Είναι από τα σπάνια φαινόμενα σαν ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Βοήθα μας. Δεν έπαιξε ούτε ένας αριστεροπόδαρος και από τις δύο ομάδες. Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Γιατί το λες αυτό, Στάσου. Βιερίνια δεξιοπόδαρος. Σάκητς αριστερό μπακ. Δεξιοπόδαρος. Ναι. Αριστερό στόπερ Καρασαλίδης. Δεξιοπόδαρος. Οριστάλης είναι αριστεροπόδαρος. Δεξιοπόδαρος είναι. Είναι δεξιοπόδαρος, ναι. Δεν υπήρξε ούτε ένας αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής. Δεξιοπόδαρος. Ναι, δεξιοπόδαρος. Το αριστερό μπακ Βιερίνια, δεξιοπόδαρος. Ήταν ένα φαινόμενο απίστευτο. Ο Μανσόν δεξιοπόδαρος. Δεξιοπόδαρος. Βασιλακάκης δεξιοπόδαρος. Να. Δεξιοπόδαρος. Είναι από τα φαινόμενα τα οποία σπανίζουν. Δεν το προσέξαμε αυτό. Τα προσέχω εγώ γιατί κοιτάω και τη λεπτομέρεια. Κοιτάς τη λεπτομέρεια πολύ. Βέβαια, εννοείται. Ναι. Μα κάνει τη διαφορά όταν παρακολουθείς ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Ναι. Ναι. Δεν το... Ένα ματσάκι που μου ζητάει ο φίλος τώρα λίγο που το είδαμε, ένα μου αρέσει με εναλλακτικό η Μπαρτσελόνα συν 10,5 με στη Φενέρ. Έχει παιχταράδες η Μπαρτσελόνα, άσχετα ότι δεν έχει ρολάρει πάρα πολύ καλά, αλλά έχει παιχταράδες και μπορεί να κρατήσει μέσα στη Φενέρ να μην υποσύει βαριά ήττα. Δηλαδή να χάσει μέχρι 10 πόντους. Ναι. Συν 10,5 και 1,65 βλέπω για αύριο Μπαρτσελόνα, μου αρέσει. Αυτό. Λοιπόν, ο 634 λέει Φαλακρό Αγόρι φέτος είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός που έχουμε δει με Βρούτο. Ό,τι σώσουμε φέτος. Ο πόντιος στο τελευταίο του χαρτί. Για να δούμε, θα κάνει κέντα. Λέει ο 634. Εγώ το λέω δεδομένο. Δεδομένο. Νομίζω ότι αυτή η διάδα αγώνων που καταλήγει με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και υπάρχει το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, θα βάλω τριάδα γιατί κλείνει με το Ατρόμητος Ολυμπιακός. Είναι για τον ΠΑΟΚ και πιο κομβική. Αν περάσει με το 3 στα 3, λογικά θα περάσει πρώτος. Και θα φτάσει να παίξει τον ντέρμπι προπορευόμενος. Δηλαδή θα παίζει για δύο αποτελέσματα ναι. με τον Ολυμπιακό. Ναι. Πολύ καλό. Αν και για μένα προσωπικά πρέπει να κυνηγήσει ακόμα και τον goal average, γιατί τον μπορεί. Θα κερδίσει πάνω από δύο γκολ διαφορά τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Για να πάρει και την ισοβαθμία. Εμένα προσωπικά το Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι σταθμός για το φετινό πρωτάθλημα. Να δώσουμε το την οποίο θα μου δείξει το τι πρέπει να περιμένω και στο Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ποιο φυρίζει το Τρίπολη Ολυμπιακός. Δηλαδή,
του Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα μου προειδεάσει το τι θα δω στο Τρίπολη ΠΑΟ. Στην Τρίπολη άλλαξε στρατόπεδο και πήγε με τον Ολυμπιακό. Πάντως μου κάνει εντύπωση. Κυριακή 7.30 ώρα στη Μαρμίτα θα είμαστε, θα το δούμε. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός της φυρής διαιτητής της Ένωσης του Γραμμένου. Ποιο? Ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτό το ματς. Όχι, ο Μονόφρεδος. Και ακόμα δεν έχει αντιδράσει πάει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο οποίος ήταν χθες τέταρτος. Ναι. Στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Δηλαδή φιλοξενήθηκε στο Καραϊσκάκης. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ βάζουμε και λίγο την ίντρικα, το πιπέρι. Ναι. Κακός διαιτητής για μένα ο Ζαχαριάδης. Του Γκαγκάτσι είναι αυτός. Ενώ στα εύκολα. Όχι, στα εύκολα μάτια. Του Γκαγκάτσι, του Γκαγκάτσι είναι. Θα το δούμε. Παιδιά σφυρίζει ο Ζαχαριάδης. Ο μπαμπάς του Γκαγκατσόπεδο, ο Ζαχαριάδης Γκαγκατσόπεδο. Να δούμε τι θα σφυρίξει. Ο Γκαγκάτσι τώρα είναι με τον Μπάουκ. Ναι, θα δούμε. Θα δούμε τι θα σφυρίξει. Ναι. Πάντως ο ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής για τον ορισμό του κ. Ζαχαριάδη. Ναι. Ο οποίος παίχτηκε από το αμήμητο Παναθηναϊκός Πλατανιάς. Έστω τον Παναθηναϊκό δηλαδή στην ουσία. Ναι, ο Ζαχαριάδης έπαιξε υπέρ του Παναθηναϊκού Κραυγαλέα. 100-0. Ναι. Κραυγαλέα. Έγινε ρόμπα ο Ζαχαριάδης. Ρόμπα. Έσωσε τον Παναθηναϊκό από την κατηγορία. Γιατί αν ερχόταν 0-0 εκεί. Ζόρικα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ζόρικα τα πράγματα για τον Βάζελο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. 9.55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Αρκετά μηνύματα υπάρχουν. Ζιντάν. Ο Ζιντάν τελείωσε μάλλον αυτό που λέμε υψηλή βελογική φόρμα της Ρεάλ. Τον έζωσαν παίκτες εδώ και 2 χρόνια. Αρχίζει πλέον να πρέπει να παρεμβαίνει από τον πάγκο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεφορμέ ο άξονάς του. Δεν υπάρχει κάτι, ένα σημείο να φοράς. Έφαγε Ίσκο. Ο Ίσκο μπήκε χθες, έπαιξε ως αλλαγή. Μέτρια πράγματα. Αυτός ο Ρόμβος δεν του βγαίνει. Βάζει νέους ποδοσφαιριστές, προσπαθεί να δείξει ότι η Ρεάλ δεν εξαρτάται. Στα 60 μέτρα οι γραμμές του. Πολύ αραιές διατάξεις. Η τετράδα του στην άμυνα πολύ αραιή. Ναι. Ράμος βιολογικά πεσμένος, Βαράν βιολογικά πεσμένος, Μαρτσέλο ανύπαρκτος. Πήρε ένα καλό αριστερό μπακ τον Ντεό Ερναντές από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον έβαλε χθες. Ναι. Καλή εικόνα. Πειραματικά θα πάει η Ρεάλ, θα προσπαθήσει να χτίσει την ομάδα της επόμενης πενταετίας. Έχει ανάγκη από σούπερστάρ. Γέρασε ο Ρονάλντο, γέρασε ο Μπέιλ, γέρασε ο Μόντριτς. Ψιλοσκουριάζει και ο Κρός. Έχει ανάγκη από νέο σούπερστάρ. Και βλέπω τελικά πόσο ευεργετική ήταν η απομάκρυνση του Νεϊμάρ για την Μπαρτσελόνα. Γιατί εγκλώβιζε την ομάδα στο να παίξει αναγκαστικά με 3 χαφ. Τώρα παίζει με 4 και έχει περισσότερους παίκτες για να πιέσει ψηλά και να κερδίσει μπάλες. Και όταν έχεις Μέση και Σουάρες, τι να τον κάνεις τον Νεϊμάρ. Λοιπόν, περιτός είναι. Λοιπόν, Καέ Άρης. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Σ' ακούω. Σένα μιλάω. Ναι. Ναι. Σ' ακούω. Τι, ναι, τι θες να σου πω δηλαδή. Για το Λάσκαρη. Εκεί στο Ζάπικ που τρώμε καμιά φορά. Ναι. Δίπλα έχει το γήπεδο της Μέντ. Ναι. Εγώ προσωπικά έχω πει. Κρεπούλα εκεί. Να βλέπουμε τον Άρη. Όχι, εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Με τον Κολοκοτρώνη Σικαιών. Ναι. Εντάξει. Ποιον θα πειράξει δηλαδή. Για πες μου. Τι ποιον θα πειράξει. Ποιον θα πειράξει. Απέσει ο Άρης και ναι. Ερώτηση. Ποιον θα πειράξει. Ο ποδοσφαιρικός Άρης έπεσε κατηγορία. Πες ο Α είναι εθνική. Άλλον σε ρωτάω. Πες μου. Ο ποδοσφαιρικός Άρης πήρε τίτλο το 1970. Είχε τα Όπελ κατέχει. Τώρα μην μου τα γυρνάς. Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπάσκετ. Τι θες να μου ρωτήσεις άλλο. Έπεσε η κατηγορία. Ναι. Την πρώτη φορά τους έπιασε μια επιληψία τους Αριανούς, βρίζαν, κάναν. Τη δεύτερη φορά το συνήθισαν, την τρίτη φορά το θεώρησαν δεδομένο. Οι Αριανοί, οι οποίοι γίναν Άρης όχι από τον Μπουγιουκλή και τον Σαμόλη, γίναν Άρης από τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, έβγαλαν στους παοξίδες ένα κόμπλεξ. Η ομοροίδα του Ζουράρι τσούζει ακόμα από το μόριο του Γκάλι. Όλα αυτά εδώ. Είναι το ίδιο να πέσει ο Άρης Β' Γ' Εθνική στο ποδόσφαιρο από το να πέσει ο μπασκετικός Άρης στη Β' Εθνική. Είναι άλλη η παράσταση να βλέπει τον Άρη που έχει να πάρει τίτλο 50 χρόνια. 48. Να σου απαντήσω. Ναι, απάντησε μου, δεν ξέρω. Από το να βλέπω εγώ τον Άρη τα τελευταία χρόνια να παίζει σε ένα Basketball Champions League σε μια ιδία και μισή. Από το να βλέπω εγώ τον Άρη να μην μπορεί να διεκδικήσει ένα τρόπαιο στην έδρα του από τον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων. Από το να βλέπω ένα Άρη να αγωνίζεται στην Α1 με την Κίμη, το Λαύριο, το Προμηθέα και να μην υπάρχει η προοπτική της Ευρωλίγκας. Από το να μην υπάρχει η προοπτική του Κυπέλλου. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ναι. Λοιπόν, προτιμώ να καθαρίσω, αν είναι να πέσω να καθαρίσω. Γιατί προοπτική στην Α1 δεν υπάρχει αυτή την Α1. Για μένα Α1 είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, οι υπόλοιποι συμπληρώνουν το πρωτάθλημα. Άσε το Λάσκαρη. Τι μείνει, εγώ δεν κοιτάω τώρα. Ουχα Ιβάνια, λοιπόν, βοηδομούσκαρα. Δεν υπάρχει στην Α1 καμία προοπτική.
Είτε ναι. και να απουσιάσω δύο χρόνια, τι θα χάσω από την Α1. Ναι. ναι, τι θα χάσω. Ναι. Έπαιζα Ευρωλίγκα, μήπως. Ναι. Όταν έπαιζα Ευρωλίγκα, γούσταρα, είχα και διαρκείας. Ναι. Έβλεπα μπάσκετ. Ναι. Τώρα τι βλέπω. Αυτό το μίασμα που βλέπω τον μπασκετικό. Δηλαδή, θα πας στο παλέ να δεις. Άρης, ξέρω εγώ. Ποια είναι η διαφορά που βλέπω Άρης Προμηθέας και Άρης Κολοσσός δηλαδή. Πάντως Άρης Δελασσάλ. Να δω Άρης Μαντουλίδης και Άρης, τι με νοιάζει. Θρίαμος. Ποια είναι η διαφορά. Φρυγανιώτης Καλαμαρίς. Ποια είναι η διαφορά. Δηλαδή βλέπω Άρης Τρίκαλα. Ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Άρης Καλαμαρί. Άρης Τρίκαλα βλέπω. Ποια είναι η διαφορά, πες μου εσύ. Βλέπω ποιότητα δηλαδή. Βλέπω, κυνηγάω Ευρώπη, κυνηγάω κύπελα, κυνηγάω πρωταθλήματα, κυνηγάω Ευρωλίγκα. Δεν είναι το ίδιο να πέσει ο Άρης Γάμα Εθνική στο ποδόσφαιρο από το να πέσει Β' Εθνική στο μπάσκετ. Αυτό λέω. Όχι, εντάξει. Εμένα τουλάχιστον αν πέσω Β' Εθνική και καθαρίσω, θα μου δώσει την προοπτική ένα τεράστιο σύλλογο όπως είμαι στο μπάσκετ, να έρθει κάποιος ίσως τρελός, γιατί μόνο τρελός μπορεί να έχει λεφτά. Γιατί μόνο κάποιος τρελός μπορεί να ρίχνει λεφτά στο μπάσκετ ή να κάνει άλλες δουλειές, να μην πω τώρα τίποτα και είναι μηνύσιμο. Αναλογιστήκατε ποτέ οι Αριανοί, γιατί είστε το πιο λαμογιάρικο σωματείο στη Θεσσαλονίκη. Να τρώτε τα λεφτά από την ΠΑΕ Άρης, να τρώτε τα λεφτά από τον Ερασιτέχνη, να τρώτε τα λεφτά από την ΚΑΕ Άρης. Να μην αφήνετε τίποτα. Ποιος θα τρώει τα λεφτά. Σήμερα μπήκανε λέει μέσα στο. Στο Θεαγένειο, όπως λένε. Στο... Εσύ, όσο λες, όσο λες εσύ είσαι Αριανή, δεν πρόκειται, δεν προ... είναι ο λόγος που δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπάς στο Χαριλάου και στο Αλεξάνδριο. Ναι. Γιατί συνέχεια λες εσύ είσαι Αριανή. Ναι. Το εσύ είσαι Αριανή, δεν φταίει ο κόσμος σε τίποτα, σου έχω ξαναπεί. Δεν θα κατηγορείς τον κόσμο. Όχι, ναι. Δεν φταίτε εσείς οι Αριανοί. Φταίνουν οι άλλοι. Φταίνουν οι παράγοντες. Οι παράγοντες, μπράβο. Οι φίλαθλοι δεν φταίνουν. Οι παράγοντες, ναι, όχι. Οι φίλαθλοι δεν φταίνουν. Όχι, οπαδοί δεν κάνανε. Γιατί ο φίλαθλος πάει εκεί πέρα, βγάζει τα λαρίκια του, αφήνει το διαρκείας του. Ναι. Διαρκείας του. Το διαρκείας του. Κοιτάει τα κάγκελα. Αυτό είναι πρόβλημα της διοίκησης, αν κάποιοι πουλάνε τα κάγκελα. Όχι αυτού που πληρώνει. Δεν είναι πρόβλημα αυτού που πληρώνει. Ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Ο Λάσκαρης. Από και εγώ μια κουβέντα για τον μπασκετικό Άρη. 2-31-90-90-98-90-98-90-95 καιρό, μήνυμα στο 54-340. Πες για τον Άρη, τι θες να πεις, τον μπάσκετ. Λοιπόν, τον μπασκετικό Άρης έχει βέβαια για θέμα πρεστής μαζί με αθηναϊκών μοναδικές ομάδες που δεν έχουν υποβιβαστεί ποτέ από την υψηλότερη εθνική κατηγορία. Ακόμα και ο Ολυμπιακός έχει παίξει στην Β' Εθνική τότε. Έλα. Δεκαετία 70, έχει υποβιβαστεί. Νομίζω ότι είναι πλήγμα για το πρεστής του συλλόγου, δεν το συζητάμε καν. Αλλά είναι αναγκαίο κακό. Δεν μπορεί να το αποφύγει αυτή τη στιγμή. Οπότε, αν ένας καρκινοπαθής έχει μια ελπίδα για να σωθεί, να εγχειριστεί, μπας και σωθεί, ναι. καλύτερα να εγχειριστεί παρά να ζει με τον καρκίνο, να ζήσει άλλα 5 και 10 χρόνια με τον καρκίνο. Σωστό. Αν πάντως... έχει μια ελπίδα να σωθεί, ας εγχειριστεί για να γλιτώσει. Ναι. Αυτό είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Θα την πάρει λογικά ο σύλλογος. Αυτοί οι οποίοι θα πάρουν. Το πιο ωραίο ανέκδοτο στο ρεπορτάζ του Άρη είναι αυτό που είπε ο Βλαχόπουλος. Ότι θα βρεθούν 10 Αριανοί να βάλουν μαζί, να συνεργαστούν και να βάλουν λεφτά για τον Άρη. Λοιπόν, ένας φίλος του Ολυμπιακού λέει ότι θα έρθει το 45ο στο λιμάνι. Αν ο Ολυμπιακός ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία πάνε στον δρόμο του, δηλαδή δεν έχει και καλή ομάδα. Ναι. Δεν έχει καλή ομάδα, αντικειμενικά. Ναι. Δεν έχει το παρασκήνιο μαζί του. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ναι. Και έχει και τούμπα να περάσει. Εάν πάρει αυτό το πρωτάθλημα, θα του βγάλουμε το καπέλο. Θα είναι ναι. μάγικο. Θα είναι μάγικο. Θα είναι μάγικο. Θα, το πάρει, θα είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του. Θα είναι, αλλά δεν θα το πάρει. Καλημέρα. 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 Καλώς στον κύριο Κώστα. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Βασίλη. Εδώ δύο είμαστε. Δύο Βασίλη. Α, δύο. Γεια σου, ναι. Γεια σας παιδιά τότε. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη που γνωριστήκαμε και από κοντά. Λοιπόν, σε πάω με τα χίλια. Καλά άστο και με τα 500 να το πας πέσεις. Λοιπόν, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ότι εμφορείσαι από τόση εμπάθεια που είναι η συνειωστήν. Όπου είναι ίσον άπειρο. Γι' αυτό μόλις και με τα βίας συγκρατούμε για να μην γίνω δυσάρεστος μαζί σου. Μη συγκρατήσει, μη συγκρατήσει. Να μην πω πράγματα που θα ακουστούν άσχημα. Ας λοιπόν, ακουστούν. Ναι, ναι. Το αποφεύγω. Εγώ δεν το αποφεύγω. Κοίταξε, καλά, κύριε Κώστα, εδώ είναι ένα μέσο που εκτιθέμεθα όλοι δημόσια. Εκτιθέμεθα, ναι. Οπότε δεν μπορεί να μην δεχθούμε την κριτική από τον οποιοδήποτε. Εντάξει, δεν είμαι άνθρωπος που
φοβάμαι την κριτική για όσα λέω. Γιατί τα πιστεύω τα, ρε, και Κώστα, δεν νιώθω και τύψεις. Πες τα, γιατί βγάλτε από μέσα σου, μην έχεις και ανεβούνε τα. Έλα, οι παλμοί σου. Έλα. Λοιπόν, ναι. εσύ Κωστή, επειδή είσαι ίδια μέρα γεννημένος με την αδερφή μου. Και με τον Λουτσέσκου είμαι γεννημένος. Ναι, ναι, επειδή είσαι ίδια μέρα γεννημένος με την αδερφή μου. Ναι. Η αδερφή μου είναι Θηλυκός Ραπτόπουλος. Είναι. Πιστεύουμε στα ζώδια, κύριε Κώστα. Αυτό λίγο με προβληματίζει. Το κακό είναι ότι η κόρη μου έγινε Θηλυκός Ραπτόπουλος. Λοιπόν. Μπλέξει άσχημα. 13 χρόνια πρωταθλήτρια στίβου. 100, 200, 400 στην Εθνική. Μαζί με τη Σακουράφα και τη Βερούλη. Τώρα είναι συνταξιούχος. Τον Τεφά, καθηγήτη. Λοιπόν. Καλή καριέρα έκανε. Ναι. Μπράβο της. Ναι. Με συμμετοχές σε Ισραήλ, σε Σκωτία, σε Βουλγαρία. Εσύ είσαι η αδερφή σου με τον Βασίλη. Πώς. Στο Βασίλη, κύριε Κώστα, τι κριτική έχεις να του κάνεις. Μην πάτε για τις πλαγιάς οδού. Εκεί στα ίσα δεν έχει. Α, πώς μιλάω με τον γιατρό. Ευθέως. Ναι. Ευθέως. Ευθέως. Θα μιλήσουμε κάτι ιδίαν, Βασιλιά. Δεν έχει κανένα μάτσο πυρικός που είπα πάντα ο Καμπερίδη. Έφυγε ο Καμπερίδη. Έφυγε. Άστο. Άστο. Δεν θέλω να στενοχωρηθώ μετά. Γιατί να στενοχωρηθείς, κύριε Κώστα. Ναι, γιατί δεν στενοχωρηθώ μετά. Πρέπει να τη χαιρόμαστε κάθε μέρα. Πες του τα σκληρόπετσο είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν θέλω να στενοχωρηθώ μετά. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή σήμερα είμαι και στενοχωρημένο. Γιατί, τι έγινε. Γιατί σαν σήμερα. Πριν 42 χρόνια παντρεύτηκα και η γυναίκα μου δεν ζει. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και ευχάριστο. Το καλό να σκέφτεσαι ότι γνώρισε τον άνθρωπο τη ζωή σου, εντάξει, μπορεί να μην ζει αυτή τη στιγμή, αλλά. Για φαντάζομαι να τα τεζάριζες πρώτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το γνώρισαν τον έρωτα στη ζωή του. Ναι. Εσύ το γνώρισε τουλάχιστον. Το γεύτηκες. Εντάξει. Τι να κάνουμε, η ζωή δυστυχώς έχει. Σαν σήμερα παντρεύτηκες, χειμώνα παντρεύτηκες. 25 Ιανουαρίου του 1976. Παντρεύτηκα 12 το μεσημέρι γιατί στις 3 η ώρα έπαιζε η ΑΕΚ. Πού έπαιζε? Εδώ, στην Κατερίνη. Πόσο κέρδισε? 2-0 με 2 γκολ του Λάκη του Παπαγιάννου. Με ποιον ήσουνα? Πώς? Τότε με ποιον ήσουνα, με τον Πιερικό ή με την ΑΕΚ? Ποια ΑΕΚ, πλάκα μου κάνεις. Λοιπόν. Τον Πιερικό. Ποια ΑΕΚ. Με την δεν ΑΕΚ, παράγοντας του Πιερικού πρόεδρε με την ΑΕΚ. Μπροστά στον Πιερικό δεν υπάρχει ΑΕΚ. Πιερικός ήταν. Πιερικός, λοιπόν, μπράβο. Ναι. Να λέμε τα αυτονόητα. Πιερικάρα. Βολεύοντας τον γάμο του κάλεσες. Λοιπόν, τότε είχε βάλει τον Τσαλάιτερ. Α, τον Τσαλάιτερ. Επάνω μαν του μαν. Κερδίσαμε 2-0 με 2 γκολ του Λάκη του Παπαγιάννου, ο οποίος ήταν φανταστικός. Κέρδισε ο Πιερικός στην ΑΕΚ, άρα βοήθησε τον ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα. Ήστερα αγωγέσαι, κύριε Κώστα, που έμεινες χείρος. Φαντάσου να ξαπλωνώσουν εσύ πρώτα. Εξάλλου κάθε μέρα πάνω από το χώμα είναι ευλογία και γιορτή. Κλείσε, εμείς θα αναχωριέσαι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, Κωστή. Ναι, μην με κλείνεις. Όχι, δεν σε μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, ότι είναι κακό πράγμα η μοναξία. Εντάξει. Λοιπόν, θα πεις έχω το γιο μου μαζί, αλλά τέλος πάντων. Αλλά εγώ το ξεπερνάω γιατί έχω εναλλακτικές. Τι εναλλακτικές, γκόμενες? Είμαι παίχτης του Bridge. Α, Bridge παίζει. Από τους κορυφαίους. Ναι, τι είναι το Bridge. Λοιπόν, διαβάζω. Ναι. Πήγαινω στον κινηματογράφο. Φλερτάρεις με καμία, κυρία. Κοίταξε να δεις. Όλα τα πράγματα έχουν την ηλικία τους. Έλα μωρέ, ποια ηλικία? Όταν βλέπω κάτι συχαμένους τώρα που πηγαίνουν στα μπαράκια και ξερουσταλιάζουν και παίζουν τους γκόμενους, γελάω. Αυτό μια δραστηριότητα είναι. Αυτό δραστηριότητα. Γελάω. 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 Το ερωτικό παιχνίδι το συνεχίζουμε. Επειδή είπες για τον Μπάρκα, Βασίλη, θα σου πω ένα πράγμα. Ναι. Λοιπόν, έκανε 2 επεμβάσεις. Ναι. Παναθηναϊκός Πιερικός με game προπονητή. Το 10-0, ναι. Έληξε 0-0. Ναι. Δωμάζος Λουκανίδης, Παπαϊμανουήλ, Χολέβας, Πανάκης, Θεοφάνης. Μη άστο, όλη η 16άδα του Παναθηναϊκού Εθνική Ελλάδος. Φύγε, μη. Στεναχωρεμένος. Παναθηναϊκός. Όχι Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός Βόλου, Πιερικός 0-2. Ναι. 10-2 ναι. Έπρεπε να ήταν. Ναι. Ο Δρανδάκης πάλι κατέβασε ρολά. Λοιπόν, με Συνετόπουλο Μποτίνο. Ναι. Ολυμπιακός ημιτελικός κυπέλου. Ολυμπιακός Άρης. Χριστίδης Λουκανίδης σταματήσανε
Νιαγάρα. Το ξέρω, το ξέρω. Κλείσε. Επιθετικό Νιαγάρα. Κλείσε. Βομβαρδισμός έγινε. Χειροσίμα. Ναι. 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 Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα. Ο γιατρός μίλησε με τον Κουγιά. Ναι. Τι του είπε ο Κουγιά. Δεν σε ακούμε, φίλε, πες τα πάλι. Λέω, ο γιατρός που μίλησε με τον Κούγια, τι εντύπωση πήρε από το μάτς. Γιατρέ, εσένα λέει. Να βάζουμε ακουστικά. Ναι. Έλα, γιατρέ μου. Άντε, ρε, γιατρέ, έλα εδώ. Έλα, πάρ' τα δικιά μου. Όπα, θα γκρεμίσουμε όλα εδώ. Άκου. Ακούω. Γιατρέ. Είσαι ο παδός της ΑΕΡΕ. Πιο γρήγορα, ρε, παιδιά, ρε, με τους αργούς εδώ. Άντε, τελειώνεται. Τελειώνεται. Ναι, γιατρέ, λέγε. Τι εντύπωση αποκόμισε ο Κούγιας από το μάτς, λέω. Τώρα δεν έχω... Τι καλύτερη, αφού η ομάδα του κέρδισε, τι εντύπωση να αποκομίσει. Ήταν ένα μάτς το οποίο παίχτηκε μεταξύ δύο ισοδύναμων ομάδων με την ίδια φιλοδοξία και κέρδισε μέσα στα Γιάννενα. Δώσε λίγο. Ο σκηνοθέτης της παράστασης ποιος ήταν, σου είπε. Ο σκηνοθέτης, ποιος σκηνοθέτης, τι είναι, ο MVP του αγώνα. Η παράσταση που έγινε σήμερα στους σημάδες, σου είπε. Όταν λέμε σκηνοθέτης, να το τεκμηριώσουμε, τι ακριβώς εννοούμε. Εσύ τι εννοείς με την έκφραση σκηνοθέτης, πώς το εκλαμβάνεις. Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Όχι, λέω, ο σκηνοθέτης ποιος είναι σε μια παράσταση. Εντάξει. Ένας και μοναδικός. Ο προπονητής της ομάδας είναι, ο Φιντάνης. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση του σημερινού μάτσου, ποιος ήταν ο σκηνοθέτης. Γιατί ήταν μια παράσταση σήμερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είδες το προσωπικό του σόου το επικοινωνιακό. Ξεκίνησε από το pre-game show, έκανε τη συνέντευξη στον κύριο Κολίτσα. Το είδε στο μάτς, γιατρέ μου. Από τις 6.30 που ξεκίνησε το pre-game, είδα τα πάντα. Το είδες. Το είδες. Η καλύτερη φετινή εμφάνιση της ΑΕΛ. Και η καλύτερη σκηνοθεσία. Καλύτερη σκηνοθεσία. Φιλάκια. Εντάξει. Για να ακουστεί. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Πάμε αργά. Βάλε Τετάρτη να πάμε πιο γρήγορα. Πέμπτη. Κοτσό. Ναι, φίλε. Ανικαταστάτε το τζίμερο, ποιο βλέπεις. Ποιο βλέπω, τον Κουρμπέλη. Όλοι τον Κουρμπέλη λέτε, γιατί ρε. Για να πάρουμε το διπλό στη λεωφόρο. Άρε Κότσο, πώς θα λες. Τον Ατρόμητο. Πώς είδες χθες. Τον Ατρόμητο δικό μας τον έχουμε, λέγε. Τον Ντέρμπι πώς είδες χθες. Ποιο Ντέρμπι. Ένα Ντέρμπι ήταν, ρε Κότσο. Εντάξει, ρε φίλε. Μέτρια ομάδα Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ φυλάχτηκε. Δεν ρίσκαρε. 50-50 η Ρεβάνς. Εντάξει, εγώ πιστεύω θα περάσει, πιστεύω θα περάσει ο Ολυμπιακός. Μοιρασμένες πιθανότητες. Ναι. Πιστεύω θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός και θα περάσει. Αυτό νομίζω. Είναι... Το 0-0 είναι έτσι παγίδα μεγάλη. Το 0-0 δεν είναι τίποτα, υπέρ ναι. του Ολυμπιακού για μένα. Και η διατησία άριστη ήταν. Σχεδόν. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε επόμενο. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε, επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ασύλληπτος από Λάρισα. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Διπλό και μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ομάδα ΑΕΛ, όχι Ξάρφ που είπε. Η ΑΕΛ, ναι. Κοίταξε, σαν ποδοσφαιρικός οργανισμός η ΑΕΛ έχει πολλές μεταπτώσεις ναι. στην ιστορία της. Έχει πολύ μεγάλα limit up και limit down. Τι λιμιτά και λιμιτά τους καράβλαχους, ολόκληρο κάμπο έχουν εκεί πέρα και ο Κούγιας τους έκανε ανθρώπους τώρα. Κοίταξε. Επιτρέπεται, ολόκληρη Λάρισα, η πιο πλούσια πόλη στην Ελλάδα. Εδώ έχουμε κύπελα πρωτάθλημα. Τι κύπελα πρωτάθλημα, άλλο σε λέω μόνο. Μόνο τα τσιράκια των μεγάλων έχουν διαχρονική παρουσία στην αλφαρνική, αυτό πρέπει να το πεις. Ναι, ναι, τα τσιράκια των μεγάλων, μόνο αυτές τις έχουν μόνιμα εκεί πέρα. Κοίταξε. Ο επαναστάτης του Δολάριου, ο Άρης να πούμε. Καλέ μου φίλε. Οι επαναστάτες οι Αριανοί, ναι. Καλέ μου φίλε, θυμάσαι. Θυμάσαι το περσινό μάτσα ΑΕΛ Ξάνθη, πρώτη τελευταία αγωνιστική, με τον γκολ του Αναστασόπουλου. Θυμάσαι τι φέι βολάν είχαν πέσει στην πόλη της Λάρισας. Μάλιστα. Δεν έχω κοντή μνήμη, τα παρακολουθώ για την ομάδα σου και τα ξέρω πολύ καλά. Όχι, γιατί είπες ότι η Ξάνθη είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Μπροστά στην Λάρισα δεν είναι τίποτα. Με 500 εισιτήρια να πούμε, μεγάλη ομάδα είναι. Κοίταξε, ο κάθε, 500 εισιτήρια στο γήπεδο. Ο κάθε οπαδός. Οπαδός η Ξάνθη είναι στην Αλφα Εθνική για να είναι. Ενώ η Λάρισα έχει ιστορία, έχει βγάλει παιχταράδες, έχει κύπελα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, ναι, αλλά έχει έξω από τη ούτε Λάρισα. Ούτε καν παράγοντα. Λάρισα με Ξάνθη σύγκριση. Ούτε καν. Έχει έξω από τη Λάρισα παράγοντα και όχι Λαρισαίο.
Τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνουν αυτά. Κοίταξε, αν η ομάδα σου σταθεροποιηθεί στην πρώτη εθνική, δείξει γενικότερα μια παρουσία πολύ διαφορετική από αυτό που μας έχεις δει στο παρελθόν. Δηλαδή, μία σώζεται, μία πέφτει. Δηλαδή εγώ που... πιστεύω ότι σιγά σιγά η Λάρισα θα γίνει πάλι μεγάλη όπως είναι. Με τον Κούγια, ναι, με τον Κούγια. Ο άνθρωπος είναι όμως 67 χρονών. Έχει ημερομηνία λήξης. Πρέπει να βρεις νέο παράγοντα πίσω από τον Κούγια. Έχετε κανένα ρε φίλε εκεί πέρα παράγοντα στη Λάρισα? Τι έχετε, μωρέ? Τι εδώ, ρε φίλε, δεν ασχολείται γιατί υπάρχει το παρασκήνιο. Δεν ασχολείται. Υπάρχει μια ομάδα με Λάρισα παράγοντα, ο Απόλλων Λάρισα. Με τον Ματζανά. Ναι, εντάξει, ο Απόλλων είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο. Α αποκτήσει. Μεγάλη πολύ Λάρισα. Εσείς ρε παιδιά που λέτε για παράγοντες, πιστεύετε ότι κάποιος απλά επειδή έχει λεφτά θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το βρωμερό προϊόν, ένας υγιής, οικονομικός παράγοντας και επενδυτής σε άλλα θέματα? Θα κάτσει να ασχοληθεί με το βρωμερό ποδόσφαιρο? Λεφτά λέει η Λάρισα. Θα πάει ο άλλος να τα δώσει να πούμε στο ποδόσφαιρο τα λεφτά του. Δεν είναι κριτήριο αυτό. Έγινε, ευχαριστώ, καλή νύχτα. Άντε, φυλάκια στη Λάρισα, στον Ποινιό. Ναι, στον Ποινιό να δώσει φιλιά. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλησπέριζω. Χαμογελαστό αγόρι. Καλησπέριζω το φαλακρό αυτοκράτορα τη μεταμεζονύχτια ζώνη. Ο Θουβού είμαστε εμεί. Το... Ναι, έλα φίλε. Βρήκαμε το σωσία σου, Ναι. Στη διαφήμιση τη Όπελ είναι ο σωσία σου. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ με απέχω από αυτά. Και τον Χρήστο Σωτηρακούβλο τη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι αυτό? Ο γιατρό. Α, μπράβο, ναι. Γιατί αν με έλεγε σε μένα θα σε σου ρίχνα Παναγίε. Ναι, λέγε. Συνέχισε. Εντάξει. Τον Παρισίων. Μας ταξίδεψε ο κύριος Κώστας για άλλη μια φορά. Έλα μωρέ, σας σήμερα παντρεύει και τώρα Γιάννη Πουλόπουλο άκουγε. Στεναχωρέθηκε που πέθανε η γυναίκα. Τι ήθελε να πεθάνει αυτός πρώτα δηλαδή. Αντί να χαρεί. Πριν από 8 χρόνια με χώρισε η γυναίκα της ζωής μου. Ναι. Εντάξει, από τότε έχω αρχίσει το ποτό, ας πούμε. Δεν βρήκες δηλαδή στο τρίμηνο, άλλη δεν βρήκες μπροστά στο τρίμηνο. Όχι, δεν καμία. Προτίμησες το ουίσκι δηλαδή και το τσίπουρα από μια άλλη γυναίκα, ας πούμε. Έχω κι εγώ εναλλακτικές λύσεις. Παίρνω 3 φορές το Λίμπερο, 3 φορές τον Αρένα και 3 φορές το Μετρόπολης. Αυτή είναι η εναλλακτική μου λύση. Έχω βγάλει. Σαν αντικαταθλιπτικό ένα πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό. Ναι, στο μεταξύ έχω βγάλει κάτι αιμορροίδες, έχω βγάλει φωνημίτη ταυτόχρονα και καπάκι ακούω να πούμε το γιατρό να λέει τα δικά του και πρέπει να έχω σηκώσει και ίσα με 120 πίεση. Φίλε, φρονημίτη σε συνδυασμό με αιμορροίδα είναι σαν να σε καταράστηκαν από το Θιβέτ να πούμε. Τι να σου πω. Καλησπέρα και καλή χρονιά, Βιτόλο. Κωνσταντινίδη μας πήρε ο Παναθηναϊκός με πρόσφυγες. Ποιοι πρόσφυγες? Οι πρόσφυγες είναι στην παραλία, ρε. Πρόσφυγες λέγεται, ποιας πρόσφυγες? Χρόνια πολλά στον εορτάζοντα χθε Γρηγόρη. Ρε το σκύλο το Γρηγόρη, ρε το Γρηγόρη, ρε. Δεν μας αφήνει να πληρώσουμε. Έλα ρε. Έλα. Ας πρόσφυγες. Επειδή έχω τελειώσει ψυχολογία, θα ήθελα πολύ να ψυχαναλύσω τον γιατρό. Αν τελείωσες ψυχολογία, στα αλήθεια μου το λες αυτό? Βεβαίως. Εγώ πελάτης δεν θα ερχόμουν σε σένα, ρε φίλε. Νομίζω ψυχανάλυση παροχημένο είναι πλέον. Παροχημένο, δηλαδή να σε παρατέσει γκόμενα και να το ρίξει στο ποτό και να διδάξει ψυχολογία. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλο πλακαμάζα. Μα δεν το εξάσκησα. Δεν γιατί έχω πρόβλημα ο ίδιο, δεν το εξάσκησα. Φυσικά δεν το εξάσκησε, ανισόρροπε. Θα ήθελα πολύ να ψυχολογήσω τον γιατρό στο ραδιόφωνο. Ναι. Ήδη έχω βγάλει μια πρόχειρη διάγνωση. Είναι σίγουρα νάρκισος που μισεί ταυτόχρονα τον εαυτό του. Είσαι νάρκισος που δεν ξέρω. Σκέψου το, Βασίλη. Με ποιο DSM έχεις κρίνει, με το τελευταίο, με το updated? Όχι, με το παλιό, είμαι της παλιάς σχολής. Γιατί λες ότι είναι νάρκισο? Γιατί αυτά που λέει, τα λέει επίτηδες, είναι προκλητικά, τα λέει επίτηδες. Κοίταξε, μου έχουν κάνει τεστ λόγω και εργασίας και έχω βγει σχιζότυπος τύπος, να ξέρεις. Σχιζότυπος, τι σημαίνει αυτό? Θα μας τα εξηγήσει εδώ ο ψυχολόγος. Έχει σχέση με σχιζοφρενείς τίποτα ή όχι? Όχι, δεν έχει να κάνει. Τι σημαίνει σχιζότυπος, ρε παιδί, τι είναι το σχιζότυπο? Είναι μια ελαφριά. Πάμε κάτω αυτό που λέω. Είναι λίγο. Τίνει προς τη διπολική. Πολύ μακριά είμαστε.
Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό κοίταξε, δρόμο. Ψυχιατρικά όλοι θεωρητικά έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό. Έχετε προβλήματα όλοι. Έχει. Όλοι, όλοι. Έχει. Δηλαδή λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που. Έχετε θέματα, ναι. Πρέπει να τα εξετάζει. Επειδή ο καιρός γάραγγης, θα ήθελα ένα debate. Τι γάραγγη. Θα ήθελα ένα debate με Φωτιάδη και ένα debate με τον γιατρό. Λοιπόν, ο Φωτιάδης βρέθηκε με μία γκόμενα. Του λέω τι έκανε. Εγώ πήρα το τηλέφωνο της κόμενας και λέω και μετά τι έγινε. Μετά με είπε να το σβήσω γιατί είναι παντρεμένη. Γιατί είναι παντρεμένη. Και μετά λέω, μετά με είπε θα μου δώσει άλλο τηλέφωνο και τελικά δεν με έδωσε. Πήρε τηλέφωνο αλλά δεν πήρε. Είσαι τρελός, δεν του λέω. Γιατί το έδωσε στο τηλέφωνο. Ναι, είδα από πάνω λέει. Έχει τρελάθει ρε του λέω. Τώρα ανισόρροπο ρε φίλε. Άμα θες debate πάντως με Φωτιάδη, θα κοιτάξουμε αν γίνεται τεχνικά μέσω Skype να σε βγάλουμε στο λαϊκό δικαστήριο να τα πείτε live. Όχι, δεν έχουμε ξανά στο λαϊκό δικαστήριο. Θέλω λεφτά, λέγεται. Δεν έχετε Skype, εδώ δεν μπορείτε να βγάλετε για κάμπα. Θα έχετε και Skype. Skype. Εδώ το μικρόφωνο ρεύεται, θα ρίξει και είναι ο κόκκινος μετά από φαΐ γαλοπούλας. Τελώς, τεχνικά έχουμε θεματάκια, τα λύνουμε όμως. Από Ιερά Πέτρα, πώς έρθει στη Θεσσαλονίκη, από Ηράκλειο, πού πετάς? Από Ηράκλειο πετάω, από Ηράκλειο. Απευθείας πτήση για Θεσσαλονίκη. Ηράκλειο, Ηράπετρα είναι κανένα 2 ώρες δρόμος με το αυτοκίνητο. Κακός δρόμος. Ναι. Από Ηράπετρα, Ηράκλειο, 2 δρόμοι. Ναι. Πώς το ξέρεις, και αυτό το ξέρεις, ρε. Τι είσαι εσύ, ρε παιδάκι. Αφού πήγε στον Όφι Ηράπετρα και έβλεπε, μα. Όχι, εντάξει, τρέχω τα στάσει τόσο χαμηλά, αλλά. Όφι Ηράπετρα. Έχει παίξει Ηράπετρα. Όμιλο φίλων Ηράπετρα. Όφι Ηράπετρα. Με γιώτα όμως. Όπως Όφι Ηρακλείου. Όφι Ηράπετρα. Όπως η αναγέννηση Ιεράπετρας, ναι. Και μετά υπήρχε και ένα άλλο, ο Ασί. Ο γιατρός πήγε το Πάσχα στην Ανάσταση και είπε: «Ω γλυκή μου air», και αυτός νόμιζε ότι έλεγε για την έλευση. Έλεγε στη τρομή του Ρεθμιακού. Το Ρεθμιακού έλεγε. Πήγα εγώ στην Ανάσταση, δεν νομίζω. Στο Μεγάλη Παρασκευή, νομίζω δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Πήγα μια φορά το 1983, 14-15 χρονών. Πέφτα κάτι πυροβολισμοί, κάτι αυτά κτλ. Ένιωσα ότι είμαι άμαχος πληθυσμός. Και ξανά δεν πάτησα να πούμε. Στην Ανάσταση. Κόβονται χέρια. Νομίζω η Μεγάλη Παρασκευή έχει πιο πολύ ενδιαφέρον με το επιτάφιο. Περιφορά εκεί, βόλτα, ανεβαίνουν αέριδες, οι φούστες είναι πιο ευάερες, πιο ευήλιες. Το μπανιστήρι το μεγάλο. Το καλύτερο μπανιστήρι είναι στον επιτάφιο. Στον επιτάφιο, περιφορά, ναι. Στον επιτάφιο βγαίνουν όλα. Ωραία, και να έχω τον γαμπρό με τον Γιωργάκη. Τα καρκολάκια να πούμε, αρχίζω να. Και έχει και ατυχήματα ο επιτάφιο, ε. Εκεί με τα κεριά καίγονται μαλλιά, χαμό γίνεται, άστο. Χαράλαμπο Μπλιώνα, δεν γίνομαι εγώ μπροστά στην εκκλησία του Αϊθαράπη με τίποτα. Άστο να πάει στο. Είσαι για ρουκετοπόλεμο. Τυχείο. Και να λέει μετά ήθελε ο Θεός να τον πάρει κοντά του. Ναι. Ο Γκελτηρίδης μας αποτάρει, λοιπόν κλείνω. Τα λέμε αγόρια. Ο Γκελτηρίδης. Καλό βράδυ στην Ιερά Πέτρα. Έλα φίλε. Γεια σου Κωστά. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα. Κωστά. Ναι φίλε μου. Εσύ πιστεύεις ότι ο Πάοκ θα τον πάρει τον Κουρμπέρι, σίγουρα θα γίνει σαν το μωρέ εδώ. Αν τον πάρει, ποιο να τον πάρει, ποιο. Ο Πάοκ τον Κουρμπέρι. Για εκεί πάει. Κοίτα, υπάρχουν αντιδράσεις από τους βάζελους. Ναι. Και λένε μην τυχόν και δανεικούς και τέτοια. Εδώ κοίτα. Χαμός. Άμα τον πάρει θα δώσει και λεφτά ή θα δώσει μόνο τους δανεικούς. Άμα τον πάρει θα δώσει λεφτά, θα δώσει και δανεικούς και ο άλλος θα δώσει την αγάπη του. Το Κωνσταντινίδη, τον Κάτσο και τον Μουστακίδη. Το Μουστακίδη, ναι. Αυτούς τους τρεις. Αυτούς τους τρεις, ναι. Πότε πιστεύεις θα ανακοινωθεί η μεταγραφή? 31 Ιανουαρίου. Ναι. Αν και ο Κουρμπέλης θέλει να πάει Ιταλία. Έγινε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να σε πω κάτι. Την Κυριακή πώς βλέπεις τα παιχνίδια Ολυμπιακός και Πάοκ, θα κερδίσουν και οι τρεις? Θα κερδίσουν και οι τρεις, ναι. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό να σκοντάφτει πάντως. Λόγω Ζαχαριάδη. Έγινε φίλε, bye. Πάμε. Επόμενος. Πάμε, ναι. Μπορώ να υποβάλω μερικές ερωτήσεις? Όσες θέλεις, όσες λοιπόν. Μου θέλεις. Θέλω να είσαι ο εαυτός σου και όχι συναισθηματικά φορτισμένος. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν θέλω στην εκπομπή μου να είσαι συναισθηματικά φορτισμένος. Θέλω να είσαι... Είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ, της ΑΕΚ της δόθηκε ένα πέναλτι με τη Λαμία που δεν ήταν. Έτσι. Όπως και ένα πέναλτι με τα Γιάννενα
το πνίξατε. Δεν τις καταλογίστηκε. Ναι. Με τη Λάρισα έχουμε μπέναντι στο Λιβάγια. Όχι, δεν είναι. Είναι ανατροπή επάνω στη γραμμή ακριβώς και είναι μπέναλτι. Είναι οπτική της κάμερας τέτοια που σε μπερδεύει. Δεν νομίζω ότι είναι μια φάση που... Δηλαδή σε φυσική ροή ούτε καν είναι ανύποπτη φάση. Τώρα σε, σε 15 replay και αν δει και ένα χιλιοστό μητάκι του Φατιών... Δηλαδή, και το τσιντώτα το μπέναλτι θέλει 10 replay για να το καταλάβει. Εγώ συμφωνώ για το παιχνίδι. Απλά του Πας Γιάννα ήταν μια σχεδόν προφανής ευκαιρία για γκολ και ήταν ύποπτη φάση από την... Από την εξέλιξη της, εκείνο το παιχνίδι τώρα η ΑΕΚ λοιπόν, δεν έκανε... Να πω κάτι κύριε Κώστα, στη Λάρισα η ΑΕΚ δεν διεκδίκησε ποτέ το παιχνίδι. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε. Όταν κάνεις αλλαγή στο Ρενίδα το Γιακουμάκι... Συγγνώμη. Πάμε στο Ολυμπιακό ΑΕΚ τώρα. Πάμε στο Ολυμπιακό ΑΕΚ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε φάσεις, η ΑΕΚ δεν έκανε καμία. Λοιπόν, πιάνει ο Σιμώες την μπάλα. Και δικαίως τρώει κίτρινη. Και έρχεται ο Σεμπά και τον σπρώχνει, τον πετάει 3 μέτρα και τρώνε και δύο κίτρινη. Είναι κόκκινη του Σεμπά. Πολύ ωριακό. Τώρα πολύ δύσκολο στο καράσι να ξεδίξει τέτοια κόκκινη κάρτα. Δεν ήταν και αυτό που λέμε το βίντεο. Μα τρώνε και δύο κίτρινη. Δηλαδή στην ίδια παράβαση υποπέσανε. Τώρα η ερμηνεία είναι πολύ ναι, εντάξει. Του η ερμηνεία. Ο Σισε κοντεύει να αποκεφαλίσει τον Γαλανόπουλο που αντικαθίσταται. Άλλη κίτρινη εκεί. Και στο τέλος, εφόσον είπες Κωστή ότι ήταν πραγματικά απέναντι αυτό που έγινε στο Φορτούνι, γιατί ήταν ανόητος ο αμυντικός. Ήταν βλάχος. Το λέω εγώ που είμαι και Ξάνθη. Ναι, ήταν ανόητος. Είναι ανόητος, εντάξει. Είναι ανόητος ο αμυντικός. Έτσι ακριβώς είναι ανόητος ο Φιγκέιρα όταν στο 89 λεπτό η μπάλα παίζεται αλλού, σμπρώχνει τον Λόπες και τον ρίχνει κάτω. Κύριε, ο κανονισμός λέει μπέναλτι και κόκκινη κάρτα. Στην άλλη περιοχή να παίζεται η μπάλα. Εάν βρίσει το center for της αντίπαλης ομάδος ο τερματοφύλακης και πάει και το σμπρώξει ή τον βιοπραγήσει, είναι μπέναλτι κόκκινη κάρτα. Μήπως κάνω λάθος. Κοίταξε, υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου πάντα και αυτό ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Εγώ ρωτώ. Αλλιώς σε κάθε μάτσα είχαμε 15 αποβολές και 20 πέναλτι, εντάξει τώρα. Δηλαδή μπορεί να του τραβήξει μια μπουνιά ο τερματοφύλακας τον επιθετικό και η μπάλα να παίζει στην άλλη άκρη και να μην γίνει τίποτα, έτσι. Αφού ο κανονισμός έτσι λέει. Θα μας ελάτε. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θες μπορούσε να πατήσει κάτι περισσότερο από το 0-0 στο Καραϊσκάκη. Σε αυτό το σάκι αυτό πήρε. Έχω την απέτηση αυτά που δικαιούμαι να μου τα δίνουνε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γι' αυτό ο κόσμος ταράχτηκε με το μπέναλτι στο Φορτούνι, γιατί έχουμε καιρό να δούμε. Να πω κάτι, ανάλογο μπέναλτι. Να πω κάτι με πολύ αγάπη, κύριε Κώστα. Αν άκουγε Μελισανίδης τώρα την άποψή σου, θα έλεγε τι ωραία, ούτε Αγία Σοφιά δεν θα φωνάζω. Δηλαδή τώρα θα αρχίζουν οι φαγάνες, θα αρχίζουν αυτά τα φιναφήματα του κύριου Μελισανίδη. Εντάξει. Καλύτερα να έχεις διαφορετική οπτική από το ποδόσφαιρο και το έχεις ζήσει από μέσα. Δηλαδή δεν μπόρεσε η ΑΕΚ σε δύο μάτς, τόσο στη Λάρισα όσο και στο Καραϊσκάκης, να διεκδικήσει κάτι μεσοεπιθετικά μέσα από το παιχνίδι. Αυτά τι σημασία έχει. Ήταν απαράδεκτη. Αυτά τι σημασία έχει. Μα πολλές φορές είναι πολύ χειρότερη η ομάδα δυστυχώς, και κερδίζει. Δυστυχώς αν αρχίσουμε και ψηρίζουμε στο ποδόσφαιρο και δηλίζουμε τον κόνοπα, σου λέω σε κάθε φάση. Δηλαδή, όχι, δεν δηλίζουμε εγώ τον δεν κόνοπα. Πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο το ΒΑΡ στην Ελλάδα. Όχι τα δικά μας δικά τα δικά μας δικά σας και τα δικά σας δικά μας. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τόσο τοξικό κοινό που αν έχουμε ΒΑΡ εδώ πέρα θα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή θα έχουμε κάθε 3 λεπτά διακοπή. Είναι που είναι αργό το παιχνίδι στην Ελλάδα, θα γίνει ακόμα πιο αργό με το ΒΑΡ. Δεν μας λυπούνται αυτοί που το σκέφτηκαν. Κύριε Κώστα. Έλα. Όταν έμεινες χείρος, επειδή έχεις καλή σύνταξη και είσαι και εγωιτευτικός άνθρωπος. Ναι. Σου κάναν προξενιά. Ναι, μου κάνανε. Γιατί δεν ενέδωσες. Αντέδρασαν τα παιδιά. Χες τα παιδιά με τα παιδιά θα για τα παιδιά ζω. Για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Δηλαδή άμα δεν ήταν τα παιδιά θα την έκανες τη δίνε... Ναι. 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 Δηλαδή το σκέφτηκες. Όχι, δεν το σκέφτηκα. Από τη στιγμή που μου έγινε έμεσα η πρόταση. Ναι, ναι. Δηλαδή η πρόταση μου έγινε
μια πρόταση τελείως γελία. Έχω μία εδώ που με καθαρίζει εδώ και 20 χρόνια. Άλλο, εντάξει, ναι. Και μου, για να γελάσει το λέω τώρα αυτό. Ναι, ναι. Μου είπε, γιατί είναι, ήρθε από τη Γεωργία, αλλά είναι πόντια. Ναι. Μου λέει, αν δίνεις με 1000 ευρώ το μήνα, παίρνωσε. Ναι. Δηλαδή, αν την δώσω 1000 ευρώ το μήνα, με παντρεύεται. Και εγώ τι λέω, εντωμεταξύ, δεν μπορούσα να συνοηθείς μαζί της. Εγώ τι λέω, εσύ αν με δώσεις 10.000 ευρώ το μήνα. Α, στη Γεωργιανή. Τώρα, καμιά κυρία χείρα η οποία να ήταν, ξέρω εγώ, και αυτή σε κάνανε οτέ. Να έχει δύο συντάξεις καλές, να κάνετε τις εκδρομές σας, ξέρω εγώ. Τέτοια περίπτωση ανήκε. Α, τη Γεωργιανή. Τη χαμηλοκόλα. Όχι, Κώστα, για μένα, για μένα, δηλαδή, αυτή πέθανε το 12, εγώ είμαι το 46 γεννημένος, ναι. το 12, δηλαδή τώρα είμαι 72, μείον 6 ήμουν 66 χρονών. Ζάχαρη, σαν τον Κούλιο ήσουν, ναι. Έκλεισε ο κύκλος της ζωής. Τώρα ζω για τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Το βράδυ κοιμάσαι μόνος σου? Έχω το γιο μου. Α, έχεις το γιο σου. Είναι 38 χρονών. Ναι, ναι. Άμα σηκωνόταν και παντρευότανε, δεν θα το σκεφτόν, σου λέω να πούμε. Άμα? Άμα παντρευότανε, ρε παιδάκι μου, αυτός ο γιος. Ναι. Το σκέφτηκες εδώ. Ας παντρευτεί. Αλλά δεν το βλέπω. Κοροϊδό είναι. Άρα κάνει. Αφού είναι ανεπάγγελτος. Κοροϊδό είναι. Τουλάχιστον έχει το γνώδι σε αυτόν. Ναι, βέβαια. Ναι, είναι άλλοι που τους ζουν, να πούμε, οι πεθερές και οι πεθεροί και, και παντρεύονται και μεγαλώνουν τα παιδιά οι γονείς. Ναι. Μα τέτοιες χάρες δεν ήμουν και δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω. Ναι, μπράβο. Και έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Έχεις μέλλον, έχεις ακόμα να κατεβάζεις λίγο τα κιλά, να κατεβεί λίγο η. Κάνω μια προσπάθεια, Κώστα. Πού κάνεις προσπάθεια, θα το κάνεις κανονικά. Κλείσει, τα λέμε. Γεια σας. Τα λέμε. Όπω του την έπεσε η Γεωργιανία, τον δαγκώσει τον ανθρωπάκο. Όπω από καμιά. Όπω. Έλα, βαριέμαι να περιμένει. Τι έλα, βαριέσαι να περιμένει, μωρέ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, βαριέσαι να περιμένει, παπάρα. Λέγε. Κώστας από Καλαμάτα. Την Καλαμάτα είσαι. Ναι, ναι. Την Καλαμάτα ακούς ράδιο Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Βλαμμένος είσαι, κανονικός. Εκεί η Καλαμάτα δεν έχει ράδια, ρε. Όχι, όχι. Δεν έχει αυτόν που φωνάζει, ρε. Πώς το λένε. Ποιο? Τη Καλαμάτα, ρε, που φωνάζει εκεί πέρα, που έχει γίνει φίρμα εκεί πέρα. Σπουδάζω, δεν είμαι από εδώ. Σπουδάζει, σπουδάζει. Έλα, λέγε. Πάμε. Ποια είναι η γνώμη σας για την κάναβη? Έβαλε το Μαϊμού το πιο αστείο πέναλτι καταβολής της ιστορίας της μαύρης θύελλας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ρίχτω έξω, Δημητριάδη! Ρίχτω έξω, Δημητριάδη! Αυτός είναι πιο φελός από εμάς. Ποια είναι η γνώμη μας για την ειδική κάναβη? Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα. Για ιατρικούς σκοπούς. Για την αποκλινικοποίηση. Γιατρέ, για πάνε, γιατί εγώ δεν ξέρω. Κοίταξε σίγουρα. Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό που λέμε λαθρεμπόριο, γιατί δεν είναι νόμιμη ουσία, εγώ προτιμώ να αποκλινικοποιηθεί για να είναι πιο ελεγχόμενη και η πώλησή της και η χρήση της, έτσι ώστε να υπάρχει και η αρρωγή όσον αφορά την απεξάρτηση. Νομίζω ότι είναι πιο φρόνιμο. Γιατί πλέον δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί ασθένεια. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών θεωρείται ψυχιατρική πάθηση, μάλλον διαταραχή. Οπότε δεν μπορεί να ποινικοποιήσει έναν ασθενή και αν τον κλείνει μέσα, πρέπει να τον βοηθήσει. Ναι, να απεξαρτηθεί. Για θεραπευτικούς λόγους. Για θεραπευτικούς λόγους καθαρά. Αν κάνει ένα χρήστη μόνο κάναβης, είναι ασθενής. Είναι, ναι. Είναι, ναι. Είναι, ναι. Είναι με τον νόμο. Αλλά... Είναι και με την επιστήμη. Αυτό ρωτάμε. Αν είναι με την επιστήμη, δεν μας νοιάζει ο νόμος. Υπάρχει χεμήθεια και τα λοιπά. Ναι. Επειδή ξέρω και λόγω του επαγγέλματος που υπάρχει μια ευαισθησία, αν βρεθεί ένα τέτοιο περιστατικό, υπάρχει αρρωγή, υποστήριξη και η βοήθεια στο προσωπικό. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ναι. Η εξάρτηση είναι ψυχολογική ή και φυσική, όπως και τσιγάρο. Εντάξει, τώρα στην ουσία είναι πολυπαραγωγικό το κομμάτι αυτό. Δεν μπορεί να το τεκμηριώσει, να το ερμηνεύσει. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολλοί παράγοντες. Δηλαδή δεν είναι μόνο το καθαρό εθιστικό κομμάτι ή το ψυχολογικό. Είναι και άλλα μαζί που μπαίνουν στην εξίσωση. Γιατί δεν είναι τις παρούσεις και δεν είναι και η εκπομπή τέτοια για να το αναλύσουμε το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό και δεν είμαι και εγώ ειδικός. Δηλαδή ευτυχώς τα ζώα δεν κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών. Ή δεν ξέρουμε αν έκαναν τι επιδράσεις θα είχαν. Τι να σου πω παραπάνω. Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστούμε για το τηλέφωνο σου. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλα πάλι κάνει μου γλυκό. Εγώ με το γλυκό. Ναι.
πριν ξεκινήσω τη συζήτησή μου για το ποδόσφαιρο, θέλω να πω κάτι για το γιατρό. Ό,τι θέλεις. Ναι. Γιατρό, με ακούς? Πεντακάθαρα. Ναι. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, έχω ένα σκυλάκι, το πήγα σε ένα γιατρό εδώ στη Νεάπολη, να μην δίνω το... Ξέρεις, καταλαβαίνεις. Τι έχει το σκυλάκι? Το σκυλάκι το πήγα, έδωσα, παρόλο που είμαι φτωχομπινές, στα έτσι σου μιλάω, φτωχομπινές, ότι σε λέω φτωχομπινές, φτωχομπινές. Αλλά είμαι πολύ φιλόζος, με έκανε... Είσαι φτωχομπινές φιλόζος, το, μάλιστα, το ναι. Πήγα το, να το κάνει καλά, ξέρω εγώ, το σκυλί, έφαγε ένα κορδόνι, να σου δώσω να καταλάβεις. Ξένο σώμα, ναι, ωραία, κορδόνι. Εντάξει. Ναι, ναι, πάλι καλή μου γλυκό. Έφαγε ένα κορδόνι και 3-4 μέρες δεν έτρωγε. Το είδα έτσι πολύ αυτό εδώ. Τελικά. Και μετά από λίγο καιρό απεβίωσε. Οχ. Εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Εγώ τώρα για πες μου, τι να κάνουμε αυτό. Να πλακώσει τον γιατρό στο ξύλο. Αν μην με κλείσεις. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Να πλακώσει τον γιατρό, εγώ στο λέω. Όχι, όχι. Ναι. Νομίζω ότι ο συνάδελφος... Πάρε την έξω από τον γιατρό και ρίξε τον αυρομόξυλο. Δυστυχώς για τα ζώα και τη συγκεκριμένη κατηγορία, ειδικότερα τα δέσποτα. Εμένα άμα το έκανε το σκύλο το δικό μου, θα τον πλάκωνα τον γιατρό. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όλα είναι θέμα budget. Πλάκω στον γιατρό! Το έδωσε και 360 ευρώ. Το έδωσε και 360 ευρώ. Ζήτα τα λεφτά πίσω. Θα σου πω κάτι. Υπάρχει ένα. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό. Το γιατρό ρωτά, ρε. Εμένα ρωτά. Όλα είναι θέμα budget, καθαρά. Δηλαδή... Ζήτα τα λεφτά πίσω και άμα δεν τα δώσει. Πώς σε βρήκα εσένα. Ναι. Ναι. Να με διακατρέψει. Θες να σου πω ότι θα τον έκανα εγώ. Έχω τη γυναίκα μου και τα πονά που κλαίνε. Όλη μέρα κλαίνε. Λέγε. Κοίταξε, προσωπικά σου λέω το εξής. Εμένα τη μήνυ, αν μου την έχανε έτσι, θα κοπανούσε τον γιατρό. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί υπάρχει και συναδελφική έτσι, αλληλεγγύη. Εγώ δεν είμαι πάλι. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά των ιδιωτών συναδέλφων, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ασφαλιστικός φορέας που να υποστηρίζει αυτές τις περιπτώσεις. Το γιατρό ρωτάς, μωρέ. Τι να σου πω παραπάνω, σου λέω κάτι το καθαρά κομμάτι αυτό το. Θέλω να μιλήσω λίγο με το ραπ. Τι να πω παραπάνω. Εντάξει, συγγνώμη, θέλω να μιλήσω λίγο με το ραπ. Έλα, μίλα. Έλα, ραπ, λεβέντι μου, αλήτη, αλήτη, αλήτη. Είμαι το χανίμα από την Πολύχνη, ρε. Το ξέρω. Ακούς. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε ειλικρινά, εύχομαι ειλικρινά να πάρει η ΑΕΚΑΡΑ, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι χανούμι. Ναι, δεν θα το πάρει. Δεν θα το πάρει. Όσο θα ζωντανέψει ο σκύλος σου... Έχω ένα παράπονο, ραπ, ναι. Έχω ένα παράπονο. Να τα ακούσουμε. Ο κόκκινος, ναι. Αλλά αν είσαι να εντάξει εσύ, ναι. Θα έλεγες ότι... Με κάλεσες να πάω στη Μαρμίτα. Ναι. Με κάλεσες να πάω στη Μαρμίτα. Ναι. Και ο κόκκινος με πούλησε παραμύθι. Δεν είσαι πρώτος. Προς εσένα. Ναι. Αλλά όμως είμαι εντάξει εσύ και με έστειλες στη σφάγια, ενώ το αυτό η Μαρμίτα είναι στην Τούμπα. Είπες είναι στην Τούμπα η Μαρμίτα. Πού σε έστειλε ο κόκκινος αγόρι μου? Η Μαρμίτα πού είναι? Στην Τούμπα είναι. Μ' ακούς? Σ' ακούω αγόρι μου. Ναι. Πού είναι η Μαρμίτα? Στην Τούμπα, στην Τούμπα. Με κάλεσες να έρθω και να μιλήσω. Είμαι το χαρούμι, σε λέω. Και... Ναι. Στην Τούμπα είναι. Ναι. Γιατί χάθηκε? Έπεσε. Δηλαδή... Στην Τούμπα είναι. Ναι. Δεν ξέρω κόκκινο στα σφαγεία γιατί σε έστειλε. Έλα, φίλε. Πώ και δεν πήγε στην Τούμπα του Κυλκή. Δεν ξέρω. Έλα, φίλε. Στο χωριό εκεί. Ναι. Πάμε, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Πω, ρε. Τι κάρβουνο είναι αυτό. Έλα, ρε, φίλε, ναι. Έλα, ρε, που με ακούτε. Τι κάρβουνο είναι. Το συλλαλητήριο σα πείραξε εκεί. Δεν σαλεύει ο τρυπό. Εκείνο το πλοίο εκεί του λιμενικού. Τι ακτίνε γη σα έχει ρίξει, να πούμε. Λέγε, ρε, φίλε, ναι. Έλα, με ακού. Ναι. Καλημέρα, καλά είσαι? Τι καλά να είμαι, όλοι ζαβοί εδώ πέρα, ναι. Θα ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για το Krav Maga ως αποτελεσματικότητα? Krav Maga.
Τι είναι αυτό. Ναι, ρε, πολεμική τέχνη, ναι. Ναι, δε... Ισραηλίτικη. Ισραηλίτικη είναι. Τι έχουμε ακούσει σήμερα. Κοίταξε, δεν. Δεν έχουμε ένα παιδί, τον Νίκο, ο οποίος διδάσκει εκεί. Grab Maga 9 με 10. Αλλά δεν μπήκα στην, στη φιλοσοφία να πάω. Δεν έχω και χρόνο. Θα πήγαινα, αλλά δεν έχω χρόνο. Καταλάβατε όλοι γιατί δικαιώνατε σε αυτό. Έχει ωραίες λαβές το Grab Maga. Πιο αποτελεσματικό, πιο αποτελεσματική τέχνη για street fight. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ σαγόνι ανοιχτό, άμα δω, βαράω τώρα. Grab Maga δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Καταλάβατε όλοι γιατί σε αυτό που είπε ο γιατρός, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ξενέρωτος, φαίνεται και στην πράξη. Βγαίνει ο ένας Grab Maga. Βγαίνει ο άλλος 20 χρόνια πίσω τι γίνεται. Βγαίνει ο άλλος τον πόνο του. Βγαίνει ο άλλος το δεξί του. Βγαίνει ο άλλος το μακρύ του. ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, ρε. Η πόλη τώρα έπρεπε να είναι στις επάρξεις κανονικά. Δεν τον κυνηγάνε. Είναι φιλοκυβερνητικός. Δεν τον κυνηγάνε. Grab Maga. Grab Maga. Πάμε, επόμενη. Grab Maga. Grab Maga. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Εσύ τι ουσίες παίρνεις. Τίποτα. Μπράβο. Έλα. Λοιπόν, θέλω να πω ένα καλησπέρα σε όλους. Ναι. Είμαι ο Λίμος από Ντίζελντορφ. Ο Λίμος είσαι. Ναι. Και Φορτούνα μαζί. Ο παδός της Δόξας Κατοκοπιάς. Ναι. Κύπριος δηλαδή. Κύπριος είναι. Δόξα Κατοκοπιάς. Κύπριος, απλώς θέλω να συνδυάσω το δικέφαλο με το πράσινο, το Πασόκ και είναι το έμβλημα της ομάδας. Ωραίος. Χτυπημένος και εσύ δηλαδή. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Έτσι. Θέλω να χαιρετήσω τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Τον πρέσβη του Ντιτρόιτ στην Ελλάδα. Έτσι. Τον εραστή της Ξάνθης και του Σουζουκτζούκ Λουκούμ. Έτσι. Τον άνθρωπο που μας δίδαξε το σημαθεί σε όλους ποδοσφαιρικά, το False 8 και το False 6. Έτσι. Το False 8 και το False 6 το συγκράτησες, μπράβο. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Μετά το False 9 έχουμε και αυτές τις θέσεις πλέον στο ποδόσφαιρο. Εφευρίσκουμε συνέχεια όρους για να κατανοήσουμε παίχτης και παιχνίδι. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Σίγουρα δεν παίρνεις ουσίες. Για την ειδική κάραβη πρέπει να μας ρωτήσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιτε να δούμε τι θα γίνουμε σήμερα. Έλα, ρε φίλε. Έλα, τι γίνεται. Εσείς τώρα θέλετε να κερδίσουμε το όνομα των Σκοπίων, τη Μακεδονία, να την κερδίσουμε. Ζακ, πότε έχουμε σήμερα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσετε το εδίο από τον προκτόρι. Έλα, γεια, φίλε, ναι. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά, εσύ τι πίνεις, φίλε, τι ουσία. Εγώ τίποτα, ουσκάκι μόνο και τα. Τέλος, καλό. Ξηροκάρπι. Like. Ναι. Καλημέρα σε όλο και στους δυο τους βασίλειδες. Ναι, καλημέρα, φίλε. Ναι. Το Χατζηνάκο θέλω να μιλήσω. Εδώ είναι. Έλα, φίλε μου. Αριανός, Τέλειος Αριανός. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, είπες τώρα, σε βρήκα σε ένα πράγμα φάουλ, φίλε. Ναι, για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ, φαντάζομαι, για τον μπάσκετ. Ναι. Εννοείται. Το κατάλαβα εγώ. Εννοείται. Το κατάλαβα εγώ. Έλα. Φίλε, εγώ στη σου παρομοίασα την κατάσταση με ένα παράδειγμα. Άμα πέσει η Β' Εθνική Ωραία στο μπάσκετ, θα αυτοκτονήσουν, ρε. Πάθουν κατάθλιψη, ρε. Τα γάλα. Εγώ παθαίνω κατάθλιψη που βλέπω την ομάδα σε αυτό το χάλι προσωπικά. Για λέγε. Σπυριά βγάζουμε. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ο Καράφλας, ο Λάσκαρης, να δώσει κάτι, ενέχειρο, κάτι, σε έστω σε ένα δικηγόρο κοινή αποδοχή και τη δικιά του και του Αρβανίτη, πρέπει να δώσει τις μετοχές. Το χρέος για τον μπάσκετ που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης που ανέρχεται, άμα δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τέσσερα. Υποτίθεται φέτος ήταν η χρονιά να ξεχρεώσουμε με το άρθρο 99. Και εσείς μπήκατε μέσα στο μέλι και το φάγατε. Πάει. Πρέπει να δούμε πρώτα το πλάνο Αρβανίτη, εγώ πιστεύω. Πλάνο, φίλε μου, με 3-4 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Μόνο ένα τρελό πρέπει να έρθει και ο να βάλει τα χρήματα. Αν θυμάσαι όμω, όταν ανέλαβε την ομάδα, εγώ πιστεύω ότι ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Άκουσε με, θα σου πω ένα πράγμα πάρα πολύ απλό οικονομικό. Αν η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μέσα 4 εκατομμύρια, με μία διαχείριση, θα σου πάρει πολύ περισσότερα χρόνια να ανακάμψει από το να πέσει Β' Εθνική και σε 2 χρόνια να επανέλθει στην Α1. Δηλαδή αυτό, αν πούμε ότι θα κάνουμε 10, θα πρέπει η ομάδα 10 χρόνια να έχει ένα budget κάτω από 500.000 ευρώ και μια δεκαετία να είναι σε αυτό το επίπεδο που τη βλέπεις τώρα. Το λες τόσο εύκολο, το λες. Χωρίς επενδυτή, επαναλαμβάνω, έτσι, με διαχείριση είναι αυτό που σε λέω. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ απορώ, εσύ είσαι μεγαλύτερος από μένα. Εγώ με το που ακούω Άρης μπάσκετ και Β' Εθνική, δεν ξέρω κάτι, με πιάνουν τα γόνατά μου και αρχίζω να λιγάω. Εμένα δεν με πιάνουν, φίλε. Έχει γίνει το έντερό μου και με το ποδόσφαιρο και με αυτά και έχει κάνει το έντερό μου. Ναι, εντάξει, λοιπόν, αλλά σου λέω από εκεί και πέρα, εγώ σου λέω ότι ένα χρέος στο μπάσκετ
δεν είναι διαχειρίσιμο δεν τόσα εκατομμύρια ευρώ. Δεν μου λες, αν πέσεις και καθαρίσεις σε δύο χρόνια. Δεν μου λες. Θα σου πάρει πολύ λιγότερο, θέλω να σου πω. Δεν μου λες, φίλε. Το να γίνει διαχείριση. Δεν μου λες, φίλε. Αυτό το χρέος που ανέλαβε ο κύριος Λάσκαρης, το μεγάλο να το μειώσει, ποιοι το κάνανε. Ξαναεπανέλαβα λίγο την ερώτηση, δεν σας άκουσα καλά. Ο κύριος με τη χοντρούλα, ο ναι. Λάσκαρης, ανέλαβε τον Άρη, ο οποίος ήδη είχε ένα μεγάλο χρέος. Και είχε μιλήσει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το χρέος, το, ποιοι το κάνανε. Ποιοι αναλάβανε να το ξεπληρώσουν. Όχι, ποιοι το κάναν το χρέος, ποιοι το δημιούργησαν. Τώρα πρέπει να μιλήσω με ονόματα. Με ονόματα, τι με τι. Εγώ δεν θα μιλήσω με ονόματα, εγώ δεν θα μπω σε αυτό το... Οι προηγούμενες διοικήσεις το κάνανε. Ρωτάω το Χατζινάκο, ποιοι το κάνανε το προηγούμενο. Εγώ προηγούμενο. Το έκανα ή ο Χατζινάκος. Εγώ μια ομάδα με εισιτήρια, με 3,5 πέρυσι, 3,5, 4, με 3,5 χιλιάδες διαρκείας. Με το Αλεξάνδριο να έχει γεμίσει πόσες φορές έπρεπε εσύ να είναι η ομάδα. Αυτό ρωτάω ρε κλεφταράδες. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διοικήσαν τον Άρη πριν το Λάσκαρη. Ήτανε αργιανοί. Το μπάσκετ είναι άνω ποτά μόνο αυτό που γίνεται. Ας τους ξέρεις πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί. Αυτοί λοιπόν. Άρα. Αργιανοί φάγαν τα λεφτά του Χαριλάου. Αργιανοί φάγαν και τα τούβλα από το παλέ. Αυτό δεν ήθελα να πείτε. Δυστυχώς όμως αυτοί κυκλοφορούν ανενόχλητοι ακόμα. Να σε καλά, φίλε. Και γι' αυτό δεν φταίει ο κόσμος, ο ευρύς κόσμος του Άρη. Α, δεν φταίει αυτό. Όχι, δεν φταίει. Τι θα κάνω εγώ, ρε φίλε. Θα πάρω δηλαδή τη γλίτσα και το όπλο και θα κυνηγάω τώρα. Τι θα κάνει ο απλός κόσμος, δηλαδή. Με τη γλίτσα. Έλα, με τη γλίτσα. Για χαρά. Σας τα φάγανε σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σας τα φάγανε στον ερασιτέχνη. Αυτή είναι η μοίρα, φίλε. Αυτή είναι η μοίρα όταν η ομάδα έχει ΑΕ από δίπλα. Καλημέρα. Άμα ξέρετε από οικονομικά. Ό,τι έχει ΑΕ από δίπλα στον τίτλο της, μπορεί ο παράγοντας ανά πάσα στιγμή να τη χρεώσει, να τη ρημάξει την ομάδα και να φύγει και να αφήσει καμένη γη. Άλλο σε ρωτάμε, ρε. Τελείωσε. Τι με ρωτάς εσύ, άλλο και τι με πας αργά την εκπομπή. Ήταν αργιανοί, δεν ήταν αυτοί. Ήταν αργιανοί αυτοί που σε χρεώσανε. Ήταν αργιανή, ρε! Δεν είναι κριτήριο για μένα αυτό. Άντε, φύγετε, ρε. Δεν με ενδιαφέρει. Αρχιλοποδίτες. Δεν με ενδιαφέρει. Έφυγε να πίσω, δεν θα ξανακούσω Ραπτόπουλο και θα πλένω τα πιάτα. Λέει 973. Εντάξει. Πάμε, επόμενη γραμμή. Αρχιλοποδίτες. Όρθια δεν αφήσατε τίποτα. Γι' αυτό δεν πατάς στο Χαρελάουση. Ναι, να πατήσω. Καλά κάνεις, να μην σώσεις. Ναι, θα με δίρετε. Καλά κάνεις και δεν πατάς. Σας κατακλέψανε το. Καλά κάνεις και δεν πατάς. Σας κατακλέψανε οι αλυταράδες, εμένα θα δίρετε. Καλά κάνεις και δεν πατάς. Ναι. Γιατί τα γενικεύεις και δεν είναι έτσι. Ναι, χαϊβάνια. Δεν είναι έτσι. Άντε βρε χαϊβάνια. Τα γενικεύεις όπως θες. Άντε. Βοηδομούσχαρα. Έλα, γενικεύεις, ναι, ναι. Έλα, καλησπέρα. Ο Σούπερ 3 και ο Ερασιτέχνης είναι αυτοί που θα φυλάξουν τα κεκτημένα του Άρεος. Με πόσα χέρια. Άντε φύγετε από εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε, Αντώνη, είστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Ρε άτιτλοι, τι τσακώνεστε και μεταξύ σας. Θα πάρουν τίτλο φέτος. Βρε, είσαστε άτιτλοι. Καλά, ναι, θα πάρετε. Θα πάρουν. Έρχεται. Θα πάρουν. Μακάρι, εγώ στο έχω πει και από άλλη εκπομπή. Γιατρέ, ακούω, ναι. Τι ομάδα ήταν ο Πανόπουλος, βρε στα νιάτα του. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Να. Ξέρω λοιπόν, ότι έκανε ένα μαγαζί το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Και εδώ πέρα έχουν σκάσει την πόλη στη Θεσσαλονίκη. Έλα να σου πω εγώ πριν το μαγαζί. Γι' αυτό έχει 300 άτομα το γήπεδο, ε. Γι' αυτό έχει 300-300 πελάτες. Το μαγαζί. Γιατί ο άνθρωπος είναι αξιοζήλευτος και ο ίδιος. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν και αθλητής. Έπαιζε πόλο. Έπαιζε πόλο, ναι, το ξέρω. Έπαιζε πόλο στο Καλαμάκι και είναι όλη η ομάδα αεξίδες. Γιατί όλο το Καλαμάκι και ο Άλυμος από κάτω ήταν γεμάτο Κωνσταντινοπολίτες. Εντάξει, ό,τι και να ήταν ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτήτης. Εσύ ρε γιατρέ, φίλε μου, κρυφογάβρε, τι έχεις με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Μου είναι αντιπαθής ως οργανισμοί. Δεν το κρύβω. Πού έζησες, ρε μάγκα, εσύ φίλε γιατρέ μου, που είσαι πιο μικρός από όλους μάλλον, δεν ξέρω. Πού έζησες εσύ, ρε φίλε, τη σκεπαστή τη ΑΕΚ, να πούμε, και τη 13 του Βάζελου. Για να λες ότι είναι φλόρι, να πούμε. Όχι, δεν είπα αυτό. Γενικότερα. Αυτό λέει. Όχι, είναι μια μικρή μειονότητα του κόσμου, αν έχω και τη ΑΕΚ. Τι λες. Για δεξιούς, λοιπόν, λέει, δεν είπε. Όχι, άλλα δεν έχεις. Δηλαδή τώρα η σκεπαστή. Γιατρούλη μου, δεν έχει ζήσει ούτε τη σκεπαστή ούτε τη 13 του Βάζελου. Και που εγώ ως ΑΕΚτζής την έζησα τη 13 του Βάζελου, όπως και την 7.
Και τι, και τι είναι αυτό, δηλαδή τι είναι. Μα δεν μπορεί να λε, μη γενικεύει, μη μου πετά πυροτεχνήματα. Εγώ προσωπικά, ο Βάζελο. Έχει κόσμο. Εγώ προσωπικά δεν ταυτίζω μια ομάδα μόνο με του εργαζομένου. Ο γιατρό συμπαθεί μια ομάδα που να έχει κάτω από 300 εισιτήρια. Πάνω από 300 η ομάδα είναι τοξική. Πάνω από 300 άτομα στο γήπεδο. Κάτω από 300 είναι συνεργάσιμη και είναι υγιή η ομάδα. Αλλιώ είναι τοξική. Αν έχει πάνω από του 300 του Λεωνίδα σε ένα γήπεδο. Εγώ ξέρω το γήπεδο σα το γκρεμίσανε. Ο κύριος Γρανίτσας δεν άνοιξε μύτη τότε. Τέλος πάντων. Είστε χωρίς έδρα. Ανοίγεις τώρα, πας στο πυροτέχνημα και δεν έχουμε χρόνο να τελειώνω κι εγώ γρήγορα. Θα μας πει την ΑΕΚ τώρα που αγαπάς. Άκου να δεις. Ο Χιμένεθ μπορεί και κάτι να έκρυψε στον αγώνα αυτόν, τον αγώνα τον πρώτο του κυπέλου. Για την μεταγραφή Μωράν που δική του επιλογή, έχουμε, θα μας πεις κάτι. Έχουμε ακόμα, μισό λεπτό θα σου πω τι θες. Έχουμε ακόμα ένα αγώνα πρωταθλήματος που είναι πιο σημαντικός και έχουμε ακόμα ένα δεύτερο ακόμα του κυπέλου αγώνα. Στο οποίο πρέπει να κερδίσει η Άγκη να προκριθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Κώστα Ραπτόπουλε, θέλω να σου πω κάτι. Αν η βαθμολογία μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, μεταξύ τους εννοώ, είναι 6 αγωνιστικές πριν το τέλος, από 1 έως 4 ή 3 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να διεκδικεί πρωτάθλημα, για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, για τον ΠΑΟΚ εννοώ, ναι, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Μέχρι τις τελευταίες 6 αγωνιστικές, τότε να είσαι σίγουρος, Ραπτόπουλε, ότι θα δούμε πραγματικά ποιος έχει την περισσότερη δύναμη στη διαιτησία, στην ΕΠΟ και στις ομάδες δορυφόρους. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει το πρωτάθλημα 3 αγωνιστικές πριν τελειώσει και βαθμολογικά. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τέλος πάντων, εύχομαι να είναι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όμως αν γίνει αυτό που λέω και εγώ, θυμηθείτε με ότι τότε θα δείξουν όλοι τα δόντια τους. Και όταν δείξουν όλοι τα δόντια τους και θέλουν όλοι να δείξουν τα δόντια τους, και ο Χοντρός και ο Τίγρης και πάνω ο φίλος μου Σαββίδης, τότε θα δείτε πράγματα και θάματα και θα είναι και πολύ ωραία. Γιατί είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό 25 βαθμού μπροστά. Το μάτς με τη Δυναμό Κιέβου πώς το βλέπει ο οργανισμός ΑΕΚ? Κερδοφόρα. Ως παιχνίδι, ως κίνητρο, ως ό,τι θες. Να πάρουμε κάποιους βαθμούς θέλουμε και κάποια χρήματα. Αυτό. Απλό είναι επιχείρηση. Απλά πράγματα. Θα πας στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου, το λαχταράς ως ΑΕΚτσής. Εγώ προσωπικά ναι. Πηγαίνω σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα, επειδή σου αρέσει το ποδόσφαιρο, όχι να είναι. Δηλαδή δεν σε νοιάρει, δεν έχει διακύβευμα αυτό το μάτς, ξέρω εγώ, το αξιολογώ ως κάτι πιο δελεαστικό. Όπου και ΑΕΚ Τρίγλια Ραφίνας να πάει, θα πας στο γήπεδο. Εγώ πήγαινα, ναι. Φίλε μου, έχω μία ερώτηση. Κάτω οι ΑΕΚτζίδες γενικά κάνουν κριτική στο Μελισανίδη που έχει πάρει 10 χαρτιά τώρα από το Market Pool και τον Ιανουάριο δεν έβαλε λιγάκι το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσει την ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Πήρε το μόνο κριτική. Κοιτάξτε να δεις. Εμείς οι ΑΕΚτζίδες είμαστε άρρωστοι. Χτυπήσαμε μέχρι και τον Μπάγεβιτ. Ποιο Μελισανίδη μου λες τώρα, να είναι καλά. Λέω τώρα, μα γίνεται κριτική προς το πρόσωπό του που πήρε 10 εκατομμύρια από την Ευρώπη. Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς. Είναι στο παρόν είναι πολύ νωρίς. Πότε θα είναι αργά, τελειώνει οι μεταγραφές, μετά θα είναι αργά. Δεν είναι νωρίς. Καλά, εντάξει, δεν είναι. Προς το παρόν είναι νωρίς, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μελισανίδη. Από ό,τι διαβάζω σε κάτι site. Κάτι δημοσιογράφοι την πέφτουν στο Χιμένεθ. Καθόλου στο Χιμένεθ, όχι. Την περνάει η μπάιρα ο Τίγρη. Αυτό βλέπω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, ότι στο τέλος, αν πάμε παιδί έτσι, με 1 με 4 βαθμούς, στο τέλος όλοι θα βγάλουν τα δόντια τους και όποιος έχει τα πιο κοφτερά θα κόψει. Μήπως κλάνετε πατάτες στο Μελισανίδη, μη στείλει τίποτα, κάνα βιτιοφόρο εκεί πέρα με πετρέλαιο και σας βάλει καμιά φωτιά να πούμε, μήπως φοβάστε αυτό, λέει. Όχι, ρε, τι να φοβηθούν, ρε, οι ΑΕΚτζίδες, είναι παλαβοί. Σταμάτα τώρα. Μήπως κλάνετε. Παλαβοί είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μελισανίδης έχει κάνει κάτι λάθος μέχρι στιγμής. Μια χαρά την πάει την ομάδα. 3 βαθμούς είναι πίσω από τον πρώτο. 3 βαθμούς είναι και μια νίκη και μια ήττα του άλλου. Απλό είναι. Μη σας κουράζω άλλο. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα παιχτεί το παιχνίδι και να ξέρετε ότι. Δεν είναι κακό τώρα και ο ΠΑΟΚ να το πάρει φέτος. Καθόλου κακό δεν είναι. Μια χαρά θα είναι. Εμένα πιο πολύ θα μου αρέσει να το πάρει ο ΠΑΟΚ από ότι ο Γαύρος. Πώς να το κάνουμε. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Τι πίστοση χρόνου δίνουμε στην ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα σε σχέση εμείς με φέτος. Τι πίστοση φέτος χρόνου, δηλαδή, πόσο μπορεί να αντέξουμε σαν υπομονή. Εμείς κοιτάξτε να δεις. Φέτος θέλουμε πρωτάθλημα. Είναι λίγο δύσκολο όμως γιατί. Αν το πάρουμε δεν γίνεται κάτι όμως. Όχι τώρα να σου πω γιατί δεν έγινε κάτι. Γιατί ρε φίλε να πέρυσι πούμε. Πέρυσι μας πήρε ο Πάκ το κύπελο με goal of side, δεν κουνήθηκε τίποτα. Φέτος να μην πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν κουνήθηκε τίποτα. Τι θα γίνει ρε φίλε? Την ΑΕΚ έτσι τι θέλετε? Μα αν το πάρει και η ΑΕΚ φέτος και ο Πάκ. Πρέπει να πάρει και αυτός. Πάμε παρακάτω. Δεν μου τα λες καλά. Διακρίνω μεθάνιο εκεί πέρα απέναντι στο Μελισανίδη. Τα έχουμε πει. Πολάκης. Μεθάνιο βρωμάει. Ο Πολάκης ποιος Πολάκης? Όχι Πολάκης ρε παιδί, ο Λάβδα και Γιώτα. Πέντε τελευταίοι. Πολλές φορές τα έχουμε πει αυτά. Έλα φίλε.
Πέμπτος από το τέλος. Επόμενος, ναι. Έλα φίλε μου. Έλα φίλε μου. Τι γίνεται. Ιστορία να γίνεται. Πάπης Μενεμένη, Θεσσαλονίκη. Μενεμένη, ναι. Ωραία. Τι ομάδα είπαμε. Αεκάρα. Πολλούς αεξίδες βγάλαμε σήμερα. Βέβαια. Αλλά κανείς κριτική για την ομάδα. Βέβαια. Πού να εκδολμήσουμε. Εκατομμύρια είμαστε, έλα τώρα. Εκατομμύρια μεθάνιο πέφτει στο Μελισανίδη, βλέπω. Εντάξει, ρε φίλε, καλά την πάει την ομάδα. Καλά, α, καλά την πάει. Ο Χιμένε την πάει για ο Μελισανίδης. Ποιο την πάει καλά. Το προϊόν είναι Βαλκάνια. Τι θες να βάλει τα λεφτά, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί. Είναι χάλια το προϊόν. Δεν είναι τώρα. Όταν δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιζε με παιχταράδες, ο Παναθηναϊκός είχε σισέδες. Εγώ είχα, ας πούμε, Τσιμπούρ, Σκόκο, Διόπ, Μπλάνκο και δεν μπορούσα να πάρω δεν το λέμε κομμάτι. Αυτό, ρε φίλε. Λέμε ότι ο Μελισανίδης πήρε 10 χαρτιά με το μάρκετ που πήρε και του ΠΑΟΚ τα λεφτά στο UEFA και έρθει η ώρα του Γενάρη που είναι η ομάδα στον πόντο. Πάρε 2-3 ναι. Παίχτες εκεί πέρα να καλύψει τις τρύπες. Να αποκαλύψει. Το αυτονόητο δεν λέμε να ρίξει 10 εκατομμύρια. Να ρίξει 2 εκατομμύρια. 3. Λοιπόν, γιατί δεν του κάνετε την κριτική. Θα κάνω μια ερώτηση στο φίλο τον Αεξή να δω πώς θα μου απαντήσει. Περίεργο μου φαίνεται. Το γεγονός ότι ο Χιμένεθ ήταν προπονητής τη σεζόν 10-11 που ήταν η χρονιά που έβαλε την ΑΕΚ με τα μπούνια μέσα και ξανά είναι στο τιμόνι τη ΑΕΚ. Αυτό σε προβληματίζει και σου κάνει μια μεταγραφή τύπου Μωράν. Εγώ γίνομαι λίγο πονηρός. Του Μασούτ είναι καλή. Μωράν. Εγώ εστιάζω στο Μωράν, ο οποίος είναι μια μεταγραφή που τη φαίνεται δεν πρόκειται να προσφέρει και είναι δική του επιλογή. Αδελφέ, ο Μωράν, μιλάμε για ένα παίκτη που δεν έχει βίντεο στο YouTube. Δεν ξέρουμε. Είναι 27 χρονών, έχει κάνει 800 διανεσμούς από την Bilbao και ξαφνικά στον εμφανίζει ως Αντιγιόχανσον. Μου φάρε, φίλε. Και έσκεσαι Μωράν τώρα, δηλαδή αυτό που κάνει και είναι επιλογή Χιμένεθ. Α σου πω κάτι. Ο οποίος Χιμένεθ μας συνείδησε σε Γκούντιοσεν. Σε μια ομάδα πανάκριβε ενώ δεν μπορούσε βάσει εσόδων να τα δικαιολογήσει. Για να του δώσει αντί για εκατοστάρικο 220 ευρώ στο σούπερ μάρκετ να πάει, τι ήθελε να σου πάρει. Κολγκέιτ σου πήρε. Από πάνω είναι τι παίρνει. Αντί για τι να σε κάνει. Ποια ήταν η διοικητική κατάσταση τη ΑΕΚ το 2011 με Χιμένεθ. Δεν ήταν καλή, ρε φίλε. Εγώ προσωπικά έναν άνθρωπο ο οποίος. Έσκαγε η φούσκα. Ναι, ο οποίος όμως είχε δώσει συγχωροχάρτη σε εκείνη τη δίκη στη ΣΑΕΚ, ο Χιμένεθ. Είχε πάρει κύπελο. Ναι, εκείνο τον τελικό της ντροπή. Το 3-0 με τον Ατρόμητο. Χιμένεθ. Τα σκέπασε όλα, ναι, ο Χιμένεθ ήταν. Έλα ρε, μέσα ήμασταν. Γιατί ντροπή τώρα, α σου πω κάτι. Τώρα αυτό ήταν τελικό. Παροδία. Παροδία ήταν, εντάξει. Αποδητησία, goal of sight εκεί του Λιμπερόπουλου, χάμο και γύρω. Το μήνυμα του διαβάζουμε, αυτό είναι μηνύσιμο. Το μήνυμα εδώ, για δε λίγο από το Πλούγο, δεν ξέρω. Που ήρθε από το Απόλαιο. Είναι μηνύσιμο. Είναι μηνύσιμο. Δεν μπορούμε, φίλε. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Ραπ, ναι. Πες μου τις 6 μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα με την σωστή σειρά, ρε παιδί μου. Ο πρώτος είναι ο καλύτερος. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Άρης. Θα βάλω. Πέμπτο Άρη. Θα βάλω. Ή Πανιόνιο. Λάρισα, Πανιόνιο. Τον Άρη θα τον αφήσω απέναντι. Να ρωτήσω κάτι. Με ποιο κριτήριο. Το αμυγό ποδοσφαιρικό. Πάλι. Ποδοσφαιρικό κριτήριο ή. Τι θα τον πει τώρα, σοβαρά. Όλα τα αθλήματα μέσα. Λάρισα. Δεν μιλά σοβαρά φυσικά. Πανιόνιο. Άλλα, και μετά. Με βάση τίτλο. Άρα, γιατί αυτό. Περίμενε. Όλα τα αθλήματα μέσα να τα συμπεριλάβουμε ή μόνο ποδοσφαιρικό. Όχι, τώρα. Άσε τώρα. Άμα πα καλά στο χόκι, πάνε γίνει Αμερικάνο. Κοίταξε, για μένα προσωπικά η ομάδα η οποία θεωρώ ότι είναι πέμπτη γιατί έχει και δύο κύπελα και έχει βγάλει και ποδοσφαιρισταράδες και διαχρονικά είναι για μένα το φυτώριο του ΠΟΚ είναι ο Πανιόνιος. Τον έχω πάνω και από τον Άρη και από τη Λάρισα και από τον Ηρακλή, σαν ποδοσφαιρικό οργανισμό. Άντε, η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει πυροτεχνήματα. Ναι, είχε μια καλή δεκαετία, μπράβο. Αλλά εξαφανίστηκε από το χάρτη για πολλά χρόνια. Οπότε ναι. Δηλαδή κάποιες στιγμές δεν την ορίζαμε καν, το μυαλό μας δεν υπήρχε. Ωραία. Τον Πανιόνιο τον έχω πολύ ψηλά ως ομάδα και είναι και πολύ καλό στο να επιβιώνει. Δηλαδή, όταν εξαφανίστηκε η ΑΕΚ, σώθηκε ο Πανιόνιος. Το βρήκε τον τρόπο του. Θέλω να μου πεις η διαφορά που είπες, έβγαλες τρίτη την ΑΕΚ και τέταρτο τον ΠΑΟΚ. Με ποια κριτήρια, ρε παιδί μου. Για εγώ είμαι εξής, αλλά είμαι αντικειμενικός. Δεν είμαι κολλημένος, ρε φίλε. Η τίτλη, ρε φίλε. Το Champions League, ρε φίλε. Και εγώ αυτά λέω, αλλά εδώ πέρα ουγγ. Ξέρω εγώ. Επόμενος. Τι ουγγ. Απλά σε ξεπέρασε σε κόσμο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ξέρω πώς έγινε. Η Λάρισα και ο Πανιόνιος αποκλείσαν Ατλέτικο και τέτοια τώρα σύμφωνα με τον Ραπτόπουλο. Έκαναν πορείες στην Ευρώπη, το ένα τ' άλλο, ναι, δείξαν. Πήρε πρωτάθλημα, κύριε. Άσε, ποιος πήρε πρωτάθλημα. Πήρε κύπελο επαγγελματικού πρωταθλήματος. Άσε τα επαγγελματικού. Εσύ απλά υπάρχει. Περισσότερους τίτλους έχω. Και στους τίτλους έχω περισσότερους από αυτές τις ομάδες που ανέφερες. Δεν κάνει σοβαρή κουβέντα τώρα. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσύ. Κάτι να ρωτήσω τον γιατρό, θα ήθελα να μου τον δίνει λίγο. Εδώ είμαι, ακούω. Έλα φίλε μου, ήθελα να σε ρωτήσω, έχω ένα ημίαιμο σκυλάκι 1,5 χρονών και μας είπαν τώρα ότι ασθενικό είναι να στηρωθεί.
Τώρα η οικογένεια, η γυναίκα μου και τα παιδιά δεν θέλουν. Και εγώ αρσενικό. Δεν θέλουν. Είναι αρσενικό, είναι ένα 20 κιλά, ημίαιμο, κάτι. Για ποιους λόγους να γίνει στήρωση, ορχεκτομή δηλαδή, που είναι και χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν λόγοι καθαρά ιατρικοί, υπάρχει κρυψορχία στο σκύλο. Όχι. Για λόγους καθαρά συμπεριφοράς, εγώ δεν στο συνιστώ. Δηλαδή να βάλεις νηστέρι σε ένα ζώο έτσι χωρίς αιτία και αφορμή. Εμένα το δικό μου. Το δικό σου είναι θηλυκό. Είναι άλλο το θηλυκό, άλλο το αρσενικό. Τώρα τον άλλο μήνα θα το κάνω. Είναι άλλο το ορμονικό προφίλ ενός θηλυκού ζώου και κίνδυνη που προλαμβάνεις με τη στήρωση και άλλο το αρσενικό ζώο. Αν δεν υπάρχει κάποιο λόγο. Όχι, ιατρικός καθαρά, είτε κρυψορχία, είτε νεοπλασία. Ναι ρε φίλε, άλλο σου λέει, αν το αρσενικό δεν έχει κάποιο θηλυκό, το έχουν εγκλωβισμένο και δεν έχει κάποιο θηλυκό να να εκδηλωθεί. Αργανέ, κάτσε. Το πήγαμε και έκανε ένα εμβόλιο. Μας είπε πόσο είναι, είπαμε είναι 1,5. Λέει είναι τώρα πρέπει να στηρωθεί. Όχι για λόγους ιατρικούς. Μας είπε για να είναι η συμπεριφορά του πιο ήρεμα, πιο ήσυχο. Δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση σε αυτό, ότι μια αρχιεκτομή μπορεί να. Αυτό στο σπίτι μέσα είναι πολύ ήσυχο και ήρεμο. Από τη στιγμή που έχει. Όταν βγαίνει βόλτα έτσι που μυρίζει και είναι λίγο νευρικό και. Εντάξει, αφού το έχουν όλα τα ζώα. Ωραία, εσένα η γνώμη σου. Όχι βέβαια, δεν στρέχει λόγος για να γίνει ορχιεκτομή. Όχι. Αν δεν είναι. Μετά, όταν θα μεγαλώσει, μήπως υπάρξει μετά πρόβλημα και έπρεπε να. Είναι ήδη ενήλικο το ζώο σου. 18 μηνών είναι ενήλικο ζώο. Επομένως, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα για τη συμπεριφορά, είναι η γνώμη σου να το αφήσουμε έτσι. Σαφώς, ναι, δεν το επηρεάζει. Δηλαδή, το νηστέρι μπαίνει για πολύ ειδικούς λόγους. Όχι για ψηλού πείδημα. Δεν θα έρχεται με επαφή με άλλα σκυλιά, μήπως το επηρεάζει προστάτη και τέτοια, μήπως κάνει μετά όταν. Ο προστάτης είναι σε πολύ νεαρή ηλικία για να εμφανίσει προβλήματα αυτή την περίοδο. Μετά την ηλικία όχι, όταν θα μεγαλώσει, όταν για αργότερα λέω. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, μπορεί να σου εμφανίσει μελλοντικά προστάτη. Αν και ένα ζώο ή μήμο γενικότερα δεν εμφανίζει προβλήματα υγείας. Εντάξει, ωραία. Κάθε όταν μεγαλώσει κλινικά θα ελέγχεται. Η γνώμη σου είναι ότι για τη ζωηράδα, για το παιχνίδι που κάνει και αυτό να μην στηρωθεί. Όχι. Αν εμφανίσει πρόβλημα στον προστάτη, ναι, εκεί θα χρειαστεί ορχιεκτομή και θεραπευτικούς λόγους. Όχι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τι να συζητάμε τότε. Για να έχει πιο ήρεμη συμπεριφορά. Εντάξει, τώρα το είπαμε, δεν χρειάζεται. Το λέμε, φιλιά. Καλό βράδυ. Εμένα η μήνη πηδάει το μαξιλάρι. Κυριαρχία. Βγάζει κυριαρχία σε αντικείμενα. Θέλει να δείξει ποια είναι η θέση της μέσα στην αγέλη. Ποια αγέλη είναι? Έτσι νομίζω, ότι είναι σε αγέλη το ζώο. Αυτή είναι η συμπεριφορά, είναι αγελέα συμπεριφορά. Εντάξει, τέλος πάντων. Τον άλλο μήνα θα το κάνουμε. Εννοείται, ήρθε η ώρα της. Ήρθε η ώρα. Έλα φίλε. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα γιατρέ. Ακούω, ναι. Ρε φίλε, δηλαδή. Το Καρισκάκι στην αρχή λες είναι πιο καλή έδρα. Δράρα είπε, ναι. Από την Τούμπα, δηλαδή ρε φίλε. Είναι δράρα. Είναι δράρα. Ούτε μπάλα έχει παίξει, ούτε Ολυμπιακός είσαι, ούτε Παοκτσής είσαι. Έχω επισκεφθεί όλα τα ελληνικά γήπεδα και έχω πάρει το feeling. Το σύγχρονο Καραϊσκάκης με το σύγχρονο Καραϊσκάκης με το σκέπαστρο και τους 35.000 κόσμο κάνει μια οχλαγωγία. Που σου παίρνει τα αυτιά. Σκέπαστρο, ρε φίλε, ανέβαινε ο Βαλβέρδε και ερχόταν με μισή ομάδα να πούμε. Φοβόταν, έλεγε, άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Οι δικοί του υπέρτε βγάζαν βίντεο ότι 4, δεν βγάζαν οι δικοί μα την 7. Τέλος πάντων, η Τούμπα αποκτήσει μια πιο σύγχρονη δομή. Σκέπαστρο σε όλο το χώρο κτλ. Και ένα σωρό και τώρα να πει τώρα εσύ γιατί. Εγώ καμία σχέση δεν έχω με συνδεσμοί τη και τέτοια. Όχι, το Καραϊσκάκι έχει την καλύτερη ηχητική στην Ελλάδα. Είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι είναι δράρα. Α, το γεμίσει είναι δράρα. Τι να πούμε παραπάνω. Με έχουν περάσει η Sporting Λισαβόνα σε ένα μικρό βάλει 3 γκολ. Έδρα είναι αυτό. Εντάξει, τώρα και ο σύγχρονος Ολυμπιακός δεν έχει κατασία, αλλά χθες ήταν δράρα με την ΑΕΚ. Έβραζε. Έβραζε, πίεζε. Δηλαδή τα 15 πρώτα λεπτά του Ολυμπιακού είναι αποτέλεσμα του κόσμου του. Που πίεσε την ΑΕΚ. Είμαι πιτσιρίκος 27 χρονών και έχω δει τον Ολυμπιακό να παίζει με πίεση αληθινή. Αυτό ήταν Ολυμπιακός. Άρα γιατρέ, λες καλύτερη έδρα από την Τούμπα. Ναι, όταν γεμίσει και όταν φωνάξει ο κόσμος, ναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε, αφού είναι σύγχρονο γήπεδο και. Τι θες να κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε την έδρα την Τούμπα χωρίς να είναι, παλαιό γήπεδο. Ας κάνει να καίνει ο Ιβάν και στο διαμορφώσει. Ότι ηρεμήσαμε και κάναμε, κάτσε πριν ήμασταν, μας λέγατε Τόρκς, τώρα ηρεμήσαμε, λέτε γιατί ηρεμήσατε. Εγώ βλέπω πάντως ότι η άδρα του Παοκτσί, αυτή η δίψα, η κάψα για το πρωτάθλημα δεν την εκδηλώνει. Τι θα κάνω, πάλι θα φωνάζω σαν χαζούς και αντρώω φάπες.
Δηλαδή να βλέπω, ξέρω εγώ, ουρές καραβάνια να πηγαίνουν στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, να κάνουν καταλήψεις εδρών. Αυτά τα πράγματα που είναι, δεν ισχύουν. Αυτά τα κάνεις εσύ άμα έχει ξάνθη και πας μια φορά τα 50 χρόνια. Εγώ εδώ και 5 χρόνια προσπαθώ να πάρω πρωτάθλημα. Πρώτη φορά διεκδικείς το πρωτάθλημα τόσο δυνατά. Δεν το έχει ξαναδιεκδικήσει πραγματικά. Με τον Παναθηναϊκό που με κόψαν όλοι, ξέρουμε πως με κόψανε. Και τα υπόλοιπα χρόνια που πήγαινε όπως πήγαινε. Να το δεχτώ και το 10 διεκδικούσε πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά δεν πήγε στο Χαριλάου, δεν ήρθε στο Καφαζόγλιο. Πάλι. Κόπηκα στο Χαριλάου, άνετα. Μην καλείτε άλλοι, δεύτερος από το τέλος. Φιλιά. Τέλος πάντων, να δω εκδρομές, να δω πάθος, κερκίδα. Δεν τα βλέπω αυτά. Δεν έχει. Δεν τα βλέπω. Πάμε. Έλα, φίλε. Κωστή. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε. Εδώ αναλύουμε, φίλε, τις λεπτομέρειες. Ωραία. Καταλάβεις ποιος είμαι. Είσαι ο αλκοολικός. Σωστός. Ο Ιάσονας. Γεια σου, Ιάσον. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, μια που έχουμε τον φίλο τον κτηνίατρο εκεί πέρα. Ναι. Γιατρέ, ενημερώθηκες τι κάναμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα. Τι ανακοινώθηκε διαδικτυακά. Ποιοι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι. Η ανθρωπότητα, ρε παιδί μου, κάναμε ένα βήμα μπροστά. Ενημερώθηκες γι' αυτό. Όχι, βέβαια. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι και συνέχεια πάνω από ένα. Τι έκανε η ανθρωπότητα, παιδί. Και να βλέπω. Κλωνοποιήσαμε πιθηκάκια. Τι κάναμε. Κλωνοποιήσαμε πιθηκάκια. Εντάξει. Για την επιστημονική κοινότητα ένα τεράστιο επίτευγμα. Αυτό ακριβώς λέω, ναι. Θα γίνουν και άνθρωποι. Και τι έγινε. Θα κάνει ο Ανδρώνης ένα ραπτόπουλο εδώ. Ακριβώς, θα έχει ένα ραπτόπουλο καβάτι. Θα κάνει ένα κόκκινο. Θα τους εκπαιδεύσει καταλλήλως και τους έχει μετά. Θα κλωνοποιήσουμε ένα Ανδρώνη, ένα χιλιτίδι. Μπράβο στους γενετιστές. Το θέμα είναι η κλωνοποίηση ως μέθοδος αναπαραγωγής να είναι αυτό που λέμε και ασφαλής. Δηλαδή να μην υπάρχουν προβλήματα. Γιατί ακόμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη θασέψει τη φύση τόσο εύκολα και να την κατανοήσει. Τον Ιβάν θα κλωνοποιήσουν υπόψη. Τίθονται και θέματα, ας πούμε, τύπου εάν ο άνθρωπος μπορεί να γίνει θεός και δεν σημαζεύεται, ξεφεύγει η κουβέντα μετά. Κοίταξε, η επιστήμη είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να εξυπηρετεί και τον άνθρωπο. Γιατρέ μου, είσαι κτηνίατρος και ήθελα να πω ένα πράγμα. Καλημέρα καταρχάς στον κόσμο και στο φίλο που είναι στη γραμμή. Το να μπορέσουμε να αναπαράγουμε ζώα τα οποία έχουν χαθεί μέσα από DNA. Δεν είναι κάτι, ζώα τα οποία είναι, ξέρω και εγώ, υπάρχουν δύο στον πλανήτη, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι κάτι το καλό αυτό το πράγμα. Εντάξει, η επιστήμη έχει και τα άσχημα και τα θετικά της. Δηλαδή κάθε, σίγουρα, κάθε σίγουρα, ανακάλυψη, σίγουρα, σίγουρα. Κάθε επίτευγμα μπορεί να είναι προς το καλό ή προς το κακό. Εντάξει, ναι, γιατί τώρα υπάρχουν δύο ασθενικά, παραδείγματος χάρη, ξέρω και εγώ, ας πούμε πάντα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, ξέρω, σπέρμα να μπορέσουμε να κάνουμε αναπαραγωγή. Για να γίνει κλωνοποίηση χρειάζεται μόνο ο Άριο. Ο Άριο, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Μόνο ο γαμήτης ο θηλυκός. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε και το αρσενικό είναι υποδέστερο θηλυκό. Να βγάλουμε ένα. Πάντοτε. Πάντοτε, πάντοτε. Δεν το συζητάμε. Ξανά το Τσίπρα, κανένα Μιχαλολιάκο ακόμα. Εντάξει. Πάντως, να πω τον Ανδρώνη να μην βγάλει ποτέ εσένα. Είσαι ένα και φτάνει, δεν θέλουμε άλλο να. Ευχαριστούμε δηλαδή, άλλον δεν θέλουμε. Είναι πραγματικά μια είδηση που δεν την ήξερα και με συγκλονίζει. Εσύ κάτω ψάξω το δω. Όπως επίσης, συγγνώμη να πω και ένα ακόμα, όπως επίσης φτάσαμε παραδείο για την καταστροφή του πλανήτη. Ξέρετε, υπάρχουν ένα ρολόι υπάρχει, εδώ και πολλά χρόνια, ήταν παραδέκα κάποια στιγμή, και τώρα με τον Τραμπ και με τον Κιμ Γιούγκ πώς έχουμε μπλέξει, έχουμε φτάσει παραδείο για πυρηνικό όλενθρο, έτσι. Αυτό να το ψάξετε λιγάκι. Έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχουμε, είναι παραδείο. Θα γίνει, αλλά έχει ακόμα. Έχουμε ακόμα, μας έτσι. Δεν θα το προλάβει. Θα σου πω. Θα σου πω. Ακούω, ναι. Ναι. Και μία ερώτηση και κλείνω. Ποια είναι η άποψή σου για τον τρανσχιουμανισμό. Για τον. Τρανσχιουμανισμό. Αγνώ τον όρο. Εντάξει, θα το ψάξω, δηλαδή δεν είμαι τόσο ενημερωμένο. Ο όρος τρανσχιουμανισμός αναφέρεται στους ανθρώπους που θέλουν να βελτιώσουν τον εαυτό τους μέσω της επιστήμης, έστω και να ακραίες ανθρώπους. Δηλαδή είναι ένα πολιτιστικό ρεύμα, έτσι πως μου το περιγράφεις. Τρανσχιουμανισμός. Εντάξει, νομίζω ότι η επιστήμη είναι το εργαλείο το οποίο βελτιώνει τον άνθρωπο σίγουρα. Η επιστήμη επίσης είναι το εργαλείο που σπέρνει ούς εδώ και εκεί και είναι σύγχρονη μορφή πολέμου. Να τα λέτε και αυτά. Εντάξει, είναι το εργαλείο με το οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον κόσμο καλύτερα. Ο καρκίνος και αυτά και όλες οι αρρώσεις αυτές που δεν υπήρχαν πριν πολλά χρόνια δεν βγήκαν από μόνες τους. Και άμα δεν βγαίνανε, και άμα δεν έβγαινε ο καρκίνος, ρε φίλε, 4 δισεκατομμύρια γίναμε 8. Να απαγορεύσει τις γεννήσεις, ρε φίλε. Τι όχι να σπέρνει αρρώσεις στον κόσμο. Τι να απαγορεύσει. Να απαγορεύσει γεννήσεις, ένα παιδί. Σώπα μωρέ, τι λες τώρα.
Όχι, να γεννά παιδιά και μετά να τα αποτίσει αρρώσεις και να του κλαίνε στα μνήματα. Σοβαρά, ρε φίλε. Προτιμάω αυτό. Όχι, φίλε. Όχι. Προτιμάω όχι. αυτό. Από το να μου απαγορεύσει. Ένα παιδί. Στην Κίνα απαγορεύεται. Στην Κίνα απαγορεύεται, φίλε, πάνω από. Να κάνει δύο παιδιά, τρία και να τα κλαίνε μετά και να σα παίρνουν αρρώσεις. Δύο παιδιά. Με συγχωρείτε. Προτιμάω ένα πόλεμο να χαθούμε παρά αυτό το πράγμα, ναι.